Της Κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φέρνεις την προστόπης περιστέρα μου, τσοπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Αθλητικό Μετρόπολη 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι τις 4. Κακομοίρας. Ο κύριος Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων. Ο Θανάσης. Ο Γιάννης Τσιράπης στο production. Η κυρία Αβιγιώτη στη γραμματιακή υποστήριξη. Ο Γρηγόρης Κόκκινος, ο Κωστής Ραπτόπουλος στα μικρόφωνα του Αθλητικού Μετρόπολη 95,5 των FM. Της Κακομοίρας μέχρι και τις 4. Είναι η εποχή που το ίντερνετ στο σπίτι μας γίνεται πιο γρήγορο από ποτέ με ταχύτητες που δεν είχαμε φανταστεί ποτέ χάρη στην πρωτοποριακή υπηρεσία Cosmote Home Speed Booster. Τώρα μάλιστα μπορείτε να απογειώσετε το ίντερνετ σπιτιού σας με 15 ευρώ επιπλέον το μήνα με ταχύτητες που φτάνουν έως 100 Mbps. Με διαγωνισμούς και για σήμερα με πολλά ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία θα έχουμε στη διάρκεια της εκπομπής μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Μέσω γραπτών μηνυμάτων γράφετε 9.55 αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά και το στέλνετε στο 54.340 αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες, Μετρόπολη 95.5 με λατινικούς χαρακτήρες, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδες στο κινητό. Για χρώματα με μεγάλη ποικιλία και καλλιπτικότητα υπάρχει μόνο ένα όνομα, Vitex, βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex. Θα τα βρείτε σε καταστήματα Κοσμάγλου, στη Φιλίππ 74, Κωνσταντίνου Καραμαλή 126, Εθνικής Αντίστασης 82 στο Φίνικα, με τηλέφωνο το 2310-480-606. Με δύο διαγωνισμούς υπέροχους για σήμερα, ο πρώτος, εσείς οι γονείς έχετε την ευκαιρία να στείλετε τα παιδιά σε κατασκήνωση καλύβας στη μεταμόρφωση Χαλκιδικής, καθώς καθημερινά 11 και 4, συγγνώμη. 1 και 4 και 7 και 4 στέλνετε μηνύματα και τώρα μπορείτε να στέλνετε μηνύματα αλλά εκείνες τις ώρες που σας είπα 11 και 4, 1 και 4 και 7 και 4 γίνεται η κλήρωση και να κερδίσει το παιδί σας μία εβδομάδα στις υπέροχες εγκαταστάσεις των κατασκηνώσεων Καλύβας. Α3 κενό κατασκήνωση ονοματεπώνυμο στο 54-344. Για εσάς οι οποίοι θέλετε να κερδίσετε μία εβδομάδα κατασκήνωση, 40 παιδιά θα στείλουμε το όλο δώρο είναι αξίας 10.000 ευρώ. Ή για εσάς οι οποίοι δεν μπορείτε να τα στείλετε μέσω μηνύματος, υπάρχει και το φάξ 2310-940-090. Ο άλλος διαγωνισμός έχει να κάνει με το Euro, καθώς μπορείτε να κερδίσετε μία καταπληκτική τηλεόραση MLS Super Smart TV 42 ιντσών. Ένα υπέροχο δώρο το οποίο σας δίνει η MLS και το Αθλητικό Μετρόπολη 95,5 των FM με την κλήρωση η οποία θα γίνει Τετάρτη 6 Ιουλίου παρακαλώ με ένα απλό μήνυμα καθημερινά στέλνετε μηνύματα α2 κενό γράφετε την λέξη Euro το ονοματεπώνυμό και το στέλνετε στο 54-344. Λοιπόν, τα παιχνίδια εξελίσσονται για τον Euro. Σήμερα έχουμε 4 τον αριθμό. Αρκετά παιχνίδια, Κωνσταντίνε. Δεν ξέρω αν θα τα παρακολουθήσεις. Ναι. Ναι. Ο λόγος, γιατί σε είδα έξω ήσου να με έβριζες, με άρχισες τα πινελίκια. Τι παιχνίδια είναι αυτά, τι έτσι, τι αλλιώς. Και αισθάνομαι ένοχος. Ένοχος να αισθάνεσαι για άλλα πράγματα. Όχι, για τα παιχνίδια γιατί μου την έλεγες. Για τα άλλα τα συζητάμε όταν έρθει. Πολλά 0-0 ρε κόκκινε, πολλά. Δηλαδή, με συγχωρείς τώρα. Εσύ μπορείς να φανταστείς ποτέ ότι θα παίζει η Γερμανία με την Πολωνία και θα λήξει 0-0. Ειλικρινά. Δεν το κατάλαβα. Περίμενες, αν παίξουν η Γερμανία. Μας είπες over να παίξουμε ρε γκολ γκολ. Ο γιατρός Μπανιώτης με είπε. Ναι. 10 συνεδρίες έβαλα λέει στον γκολ γκολ. Ένα μάτς τον είπες 0-0 ήρθε. Τι ας σε κάνω ρε. Εντάξει. Δηλαδή συγγνώμη. Δίνω προγνωστικό προχθές στη Γαλλία με την Ελβετία θα λήξει χ. Με τίτλο Αγκαλίτσες και φυλάκια. Είδες αγκαλίτσες και φυλάκια. Εσύ τι είδες. Εγώ είδα ότι μάχη έγινε. Η μπάλα. Αν έγινε μάχη. Βατερλό. Τρία δοκάρια.
8 σκισμένες φανέλες. Ναι. Μία σκασμένη μπάλα. Ναι. Δηλαδή τι άλλο πρέπει να γίνει για ωραία, να. Πολύ ωραία. Δηλαδή θες να μου πεις ότι σημαδεύω το δοκάρι. Μας είπες να παίξουμε over, μωρέ τώρα. Ρε φίλε, ήρθε 0-0. Αλλά ήρθε 0-0 γιατί το θέλανε. Εμένα με νοιάζει γιατί το θέλανε, δεν το θέλανε. Σαν να έβλεπα το Ελλάδα-Τσεχία σε επανάληψη. Έχει να πώς έλειξε. 1-0. Όχι, γιατί πες χωρίς. Το Πορτογαλία. Το παιχνίδι της Πορτογαλίας με την Αυστρία. Πώς έλειξε. 0-0. Ήταν για 0-0. Γιατί ήταν, για 10-0. Ρε βγήκε 0-0. Δεν μας είπες να παίξουμε over. Καραγκιόζη. Με το Ρονάλντο να σέρνεται. Σέρνεται. Δεν σέρνεται. Πέναλτι έχασε. Ευκαιρίες έκανε. Offside βγήκε. Γιατί, τι άλλο πρέπει να γίνει. Τι έκανε, ρε. Τι είναι, τι έκανε. Τι έκανε, γιατί τις έχασε τις ευκαιρίες. Δεν καλά. Τελειώματα είναι αυτά. Χτυπήματα φάουλ 10 πάνω στο τείχος. Τον αφήνουν και βαράει και τα πέναλτι. Εκείνος ο Σάντος θα ρίξει και κατάπιε πόρδο. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε. Μούτρα είναι αυτά. Με το τίκ εκεί, σαν το Σταυρίδι και το Φούντα, να βγάζει εκεί το. Δίνει σόβερ το Ρονάλντο. Ρε φίλε, συγγνώμη. Τι ρε φίλε, ρε. Έχει να κάνει τόσες τελικές η Πορτογαλία. Και μιλάμε. Τελικές είναι αυτέ. Πάνω στο τείχος, μωρέ, βαρουσία. Ποιο τείχος, μωρέ. Τα φάουλ. Δοκάρι χτυπάει μπάλα. Ναι. Αποκρούει το δοκάρι. Το σούτ από 30 μέτρα που έκανε λάθος απόκριση. Έχει σημασία. Τι έχει σημασία. Δηλαδή, έχει σημασία ότι χάνω τα λεφτά μου. Σ' ακούω. Εγώ δεν τα χάσα, ρε βλαμμένε. Over θα βγουν. Εγώ δεν τα χάσα. Over θα βγουν. Μόνο εγώ έχασα. Παίρνει ο Πανιώτης να ρωτήσει εσένα. Γκολ, γκολ. Με έκαψε, λέει ο κόκκινος. Έτσι είπε. Έτσι είπε. Θα το σκίσω. Τι να το σκίσω. Καλά, ρε γιατρέ. Εγώ σου είπα με αυτά που γίνονται. Ναι. Δεν εμπιστεύεσαι τίποτα. Άστα, και με κράζει. Άστα ρε να πας στον με έδωσε ρε γιατρέ. Το γιατρό. Να έρθω να με κάνεις βελονισμό, αν είναι αστανιάρο. Εσύ δεν θες βελόνες. Τι θέλω, ρε. Ακόντια θέλεις. Βελόνες. Τι καράκι. Βελόνες, ρε γιατρέ. Θέλω με τον Όκαρφα. Τι να σε πω. Ρε. Δεν μου λες κανένα Ινδό, έχει εκεί πέρα. Και σε βάζει και κάθε σε καρφιά αντικαβαλώνε. Τι θέλεις να καταφωνάζεις, κάνει μεταγραφές η ομάδα της καρδιάς σου. Δεν κάνει. Χαρούμενος. Δεν κάνει. Και το, μπράβο. Δεν είναι σοβαρή η ομάδα της καρδιάς σου. Σοβαρότατη. Ε, τι είναι, Ηρακλής είναι, να παρακαλάει το Μαρινάκι ο άλλος, σώσε με. Ντροπή είναι. Λοιπόν, αν μιλήσω εγώ για Ηρακλή, πώς. Ντροπή. Τι να πω εγώ τώρα. Θα πέσει να πλακώσουν τώρα. Σοβαρά μιλάμε. Ο άλλος μοιράζει χρήμα. Κάνει δουλειές. Τι να πω. Γιατί στην ομάδα της καρδιάς σου. Ποιος. 21 του μηνός ήταν. Τα έλεγες εσύ, εγώ νομίζω πλάκα κάνεις. Πλάκα κάνεις. Λοιπόν, εγώ δεν θα πω τίποτα. Θα πάρω τη Μέτρο Σπορ, η οποία είναι η εγκυρότερη αθλητική εφημερίδα της Βορείου Ελλάδος. Λοιπόν, και θα πάω στους αισιόδοξους Αριανούς. Α, τον Άρη, ρε, τον λέτε, τον Άρη, ρε. Τι έγινε, ρε, Άρη, ρε, κοφάρε, με τροπάκ, να πούμε. Λοιπόν, οι αισιόδοξοι Αριανοί, λοιπόν, οι οποίοι λέγανε πριν 15 μέρες όλα βαίνουν καλώς. Εδώ αφήνει υπονοούμενα ο Μάστορας ότι θα έχει πάρει ο Τζουμάνης και ο Κασναφέρης μπροστάντζα τα λεφτά, οι άλλοι δεν τα πήρανε. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν μας νοιάζουν αυτά και είναι των παιχτών. Κύριε Καρυπίδη, εμφανίσου, πρώτη σελίδα. Πούντος, ο Καρυπίδη. Επίσης λέει. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Φτάσεις. Περίμενε, ερώτηση. Δεν είχε πει ότι τα έχω τα 1,2. Το είπε. Ναι. Γιατί δεν τα βάλε. Εμένα ρωτάς. Απορώ, ρε. Να ρωτήσεις τους αισιόδοξους. Οι αισιόδοξοι είναι αισιόδοξοι. Πιέσεις για αποχώρηση. Η ρευστή και νεφελώδης κατάσταση γνωρίζει και η ποδοσφαιρική πιάτσα της Ελλάδος. Έχουν προσεγγίσει από ομάδες της Super League και Football League ποδοσφαιριστές του Άρη, δελεάζοντάς τους να αποχωρήσουν. Μέχρι τώρα προτεραιότητα της φιλοψηφίας των κεντρινομαύρων είναι η παραμονή τους στην ομάδα. Γι' αυτό και δίνουν αρνητικές απαντήσεις. Ωστόσο όμως είναι δύσκολο να λάβουν απόφαση αποχώρησης όσο δεν τελειώνει η υπόθεση εξόπλησης των χρωστουμένων. Τίτλος: σε αναμένα κάρβουνα. Λέγε ρε κόκκινε, λέγε. Τι να πω. Λέγε ρε κόκκινε. Τι να πω, πραγματικά. Εγώ τι να πω, ρε κόκκινε. Εγώ τι να πω, κόκκινε. Δεν ξέρω πραγματικά. Του Αριανού. Ο φίλος σου που έλεγε, ο κολλητός σου, ο κουμπάρος σου, ο Αρβανιτίδης. Ποιος. Πού είναι, που μιλάς, παραμονεύει. Ο Αρβανιτίδης, ο γιος, ο Νίκος, είναι Αριανός. Τα λεφτά όμως τα έχει ο γέρος. Του λέει μπαμπά, όπως έλεγε ο γιος του Σαββίδη. Μπαμπά, τι να κάνω μπαμπά. Λοιπόν μπαμπά, ξέρεις τι έγινε μπαμπά. Πήγε λοιπόν στον Αρβανιτίδη και του λέει ο Αρβανιτίδης, παιδί μου, λέει, κάτσε να έρθει η 24η του μηνός, 12 παρα 5. Μη βιάζεσαι.
Μείνε. Στην απελπισία λέει θα το βρει τον άλλον. Άμα τα βάλει τώρα τα λεφτά, ιστορίε θα γίνουν προβλήματα, φύγε μπακάλι κτλ. Άσου παιδί μου λέει να φτιάξουν πάτο, λέει να σέρνονται, να έρπιν κτλ. Τότε παιδί μου λέει θα σκεφτούμε να είμαστε οι ευεργέτε. Έτσι είπε ο Αρβανιτίδη στο γιο του. Ο άλλο είναι παιδί, α πούμε, κάτω από τα 30. Μπαμπά! Ο γέρο έχει. Ο γέρο τώρα. Είναι γάτα ο γέρο. Ο γέρος έδινε. Ο γέρος ο οποίος το παίζει ντούπλα. Τη ξάνια που. Το παίζει τα ημέρα. Ποτάσα για τη ξάνια έδινε. Ή για μπλε για κίτρινο. Ποντάει μπλε ή κίτρινο. Μια μπλε ή κίτρινο. Ναι, μια μπλε ή κίτρινο. Πού όμως θα πάει. Πού θα κάτσει η μπύλια. Γιατί μπορεί να βγουν οι Σύπερ 3, όπως τους λένε, και οι Θύρα 10. Α, καταργήθηκαν αυτά. Περίμενε. Και να πούνε δεν θέλουμε κτλ. Και να πάει στην απελπισία επάνω όταν να διαλυθεί η Γάμα Εθνική Αρβανιτίδη. Η Γάμα Εθνική Ξερογόρα Αμπτόπουλο. Τι απούνε. Μπαμπά! Καταγγείλω. Ατέρμα. Για πες μου. Δεν τα άμα. Όχι, για πες να μάθω. Πλάκα μου. Όχι, δεν ξέρω τίποτα. Σύνδεσμη τέλος. Ποιος το έπαιρνε. Εγώ στο λέω. Εσύ ποιος. Ποιος σε βγαίνει την απόφαση. Εγώ! Ποιος το λέει. Σοβαρά σου. Ναι, ποιος το είπε. Με νόμο Κοντονή. Ποιος. Έχει περάσει. Έλα, ρε, αυτό που είχε ψηφιστεί τότε. Έλα, σε εφαρμογή. Έλα, εντάξει. Άκου λίγο. Εμείς το δουλεύω. Εσύ. Επειδή το είπε ο Κοντονής είναι σοβαρό. Ο Κοντονής πήγε ο Γρόγιας με το ψηφίδι και του υποσχέθηκε θα τακτοποιηθεί το θέμα του Άρη. Άκουρε, δεν τους πιστεύω. Τους... Άκουρε, λίγο. Δεν πιστεύω στο ΣΥΡΙΖΑ. Ρε, την τρέλα μου μέσα. Ό,τι και να πει. Το αντίθετο θα κάνει. Ό,τι είπαν αυτοί δεν είπαν θα καταργήσουν. Είναι πρώτη φορά αριστερά. Ποιος, ναι. Δεν είπαν θα καταργήσουν τον έμφυα. Ναι. Το καταργήσανε. Λέρω, ναι. Δεν μου λες δεν είπαν θα πάνε το μισό 700 ευρώ. Ναι. Τον πήγανε. Όχι. Ναι. Και επειδή είπαν θα καταργήσουν. Ξέρεις, είπε ο Κοντονής θα καταργήσουν τους συνδέσμους και εγώ έχω ένα χέμερο στο σώματό μου το ξύνω η φαγούρα. Άσε ρε κόκκινη. Εξήνομαι ρε κόκκινε. Και κάτι άλλο. Πόσο μικρή ομάδα είναι ο Ηρακλής. Παντά στη λέξη Βέλιος. Ναι. Και αντί να βγάλουν το Βέλιο, βγάζουν αυτό το Βέλιο που θα πάει στην ευθανασία, το δημοσιογράφο. Φαντάσου δηλαδή, είναι πιο διάσημος από το δικό σας λάθος κάνεις. Και εγώ κάνω λάθος. Πώς λειτουργεί αυτό, ξέρεις. Ποιος λειτουργεί. Επειδή αυτό το θέμα είναι σοβαρό και ποιο, ποιο θέμα είναι σοβαρό. Αυτό που έκανε ο δημοσιογράφος. Αυτό που έκανε ο συγγραφέας ο Βέλιος. Άκουρε λίγο. Είναι. Δεν είναι ούτε σοβαρό, είναι μεγάλη μαγκιά, φίλε. Άκουρε, θέλει ρε, πολλά κιλά γκάς για να το κάνεις. Δεν αυτό. Θέλω να μιλήσω για αυτό τώρα, άλλο θέλω. Ναι, πες, ναι. Λοιπόν, αυτό ναι. Το διάβασε περισσότερος κόσμος. Μάλιστα. Από οτιδήποτε άλλο που αφορά τον άλλο το Βέλιο. Φαντάσου να δεις τι γίνεται. Γιατί. Ρε τον Ηράκλη, συγγνώμη. Δηλαδή, άμα απαντήσεις Αθανασιάδης, ναι. Τι θα σου βγάλει εμπορία αυτοκινήτων στη Λάρισα ο Αθανασιάδης. Με το ποδόσφαιρο πώς ασχολείται, πιστεύεις. Ποιος? Το ποδόσφαιρο που λέει. Βρέξει, τώρα μ' ακούσε. Το ποδόσφαιρο που λέει. Ξέρω εγώ. Είναι εμπορικό. Μάλλον. Ξέρω. Άμα ήταν εμπορικό, ναι. Θα είχε περισσότερο κόσμο στα γήπεδα. Άσε, θα είχε περισσότερες πωλήσεις. Θα πολλούσαν περισσότερο τα πάντα. Δεν κατάλαβα. Πουλάει. Δεν πουλάει στην Ελλάδα. Δεν πουλάει στην Ελλάδα. Όχι. Το θέμα του Βέλιου. Έχει ξενορώσει όλους ο παδός του Ηρακλή. Ποιος? Το θέμα του Βέλιου, όχι για το Βέλιο. Ρεπατάς για το Παπαθανασάκη. Ρεπατάς Βέλιος και βγαίνει. Αν πολιθεί. Ο Βέλιος, ο δημοσιογράφος. Επειδή το είναι μακάβριο. Μακάβριο είναι. Και το άλλο ένα μικρό παιδί. Και το άλλο μακάβριο. Μακάβριο για την ομάδα, ναι. Αν θα πάρει τα λεφτά ο Καναδός είναι μακάβριο. Τι άμα θα πάρει τα λεφτά. Εφόσον πάρει τα λεφτά ο Καναδός είναι μακάβριο. Γιατί ποιος θα τα πάρει. Όπως φαίνεται το πράγμα, ο Καναδός. Γιατί γελάς. Αστείος, φαίνεται ή χαίρεσαι. Όχι, γελάω. Γιατί να. Να κλαις κιόλας. Γιατί να κλαίω. Γιατί ρε φίλε, θέλω να δω τι θα κάνεις. Τι να κάνω δηλαδή. Σαν τι να κάνω. Με τι, γιατί θα συζητάω. Ο Ηρακλής πάει ζούμπιτο. Ναι. Μπα! Εδώ έπεσε ολόκληρο Άρη και βγήκαμε πρώτη σε ακροματικότητα τρία τρίμηνα. Ναι. Και αν πέσει ο Ηρακλής, τι θα πάθουμε, θα χάσουμε τη δουλειά μας, τι θα πεις. Τι θέλει να μας πεις, ρε κόκκινε, τι θα κάνω άμα πέσει ο Ηρακλής και πέσει με την Άουσα. Δηλαδή, ο Άρης που έπεσε στο Πρόχωμα και πώς το λες, στα Καλάβρητα και στο Διακοφτό, πάγαμε τίποτα. Από τη μέρα που έγιναν ναι. Αυτά με τον Παθανοζάκη, ναι. Βλέπεις Ηρακλητές να βγαίνουν στο ραδιόφωνο. Ποιοι, βέβαια βγαίνουν. Όσοι βγαίνουν, βγαίνουν. Βλέπει να βγαίνουν. Ποιοι βγαίνουν, τρεις βγαίνουν. Ο Μάνος και ο Ολλανδός. Γιατί παλιά ποιοι βγαίνουν, δηλαδή. Ποιοι λέω. Αντωνιάδη, άκουγε. Ποιο. Αντωνιάδη. Άλλα... Μάλλον σε μαζί σου. Τι σχέση έχει. Παραμύθια τη καλή μα. Τι σχέση έχει. Ο άλλο από τον Κολυνδρό βγαίνει. Ποιο Κολυνδρό. Ο άλλο. Να αρχίσω να σου λέω τώρα γνωστού έτσι που βγαίνουν συχνά. Ναι, ναι, ναι. Ο πώ το λέγανε ο άλλο. Πώ το λέγανε. Ο απίθανο. Ο, ναι. Ο Γιώργο που την ψώνιζε. Ο... Με το γιο του που ούρλιαζε. Πώ ήταν όλοι αυτοί οι ρεκόγενε. Πόσα άτομα. Πέντε, τέσσερι. Γιατί. Δηλαδή ένα Μερσεντέ ταξί. Κάραβαν γεμίζανε. Έλα, το ρεπετό, μου ρωτάω. Ναι. Το κάραβαν το Mercedes το ταξί. Το γεμίζανε. Όχι, είναι ευτραφής. Ευτραφής είναι. Τι να πω. Έτσι. Τι να πεις. Καταστροφή για μας ήταν. Κατάς Βέλιος, να δεις τι γίνεται με το Βέλιο. Και, και μαθαίνεις για την αυτοκτονία. Και βγαίνεις για το... Δεν είναι αυτοκτονία, κόκκινα. Αυτοκτονία. Όχι, δεν είναι αυτοκτονία. Εσύ πες ότι δεν είναι. Όχι, ρε κόκκινα. Δεν πώς λέγεται αυτό που κάνει. Πώς λέγεται. Ευθανασία λέγεται. Υποβοηθούμενη αυτοκτονία. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή. Κακό είναι.
Δεν μπορώ να κρίνω ότι θα κάνει ο άλλος. Δικιά του είναι η ζωή, ότι θέλει. Λοιπόν, τι θα πει αυτοκτονία. Μην βάζει, δεν θέλω να συζητήσουμε τέτοιο πράγμα. Ο άνθρωπος αυτός φεύγει από την χώρα, πηγαίνει σε μια σοβαρή χώρα η οποία δέχεται αυτό το πράγμα. Η δική σου χώρα δεν το δέχεται. Ναι. Και προτιμάς να έχεις τον πατέρα σου, εγώ που τον είχα ένα μήνα στον Κιανό Σταυρό και έγραφε το Κοντέρ ή στον Άγιο Λουκά. Και ο ίδιος λέει: εγώ θέλω να πεθάνω. Ναι. Και λέω: όχι, όχι, λέει, θα γίνει θαύμα του Αγίου Ραφαήλ. Το θαύμα... Λίγα έχουν γίνει. Σιγάρε! Το θάμα του Αγίου Ραφαήλ να πέσει, να πέσει φράγκο. Λίγα έχουν γίνει και έχουν ζήσει οι άνθρωποι. Όχι, τίποτα δεν έγινε. Άμα είναι να πάρει τον δρόμο σου, τον παίρνει τον δρόμο σου. Και αυτό έχει πάρει τον δρόμο του. Λίγες και λέει: προκειμένου να ταλαιπωρούμε, να πονάω, να σφαδάζω και να έχω θέματα κτλ. Και την οικογένειά μου, πράττω αυτή την. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν διαγνωστεί ότι είναι στα τελευταία του και ζήσανε πολλά χρόνια. Ποιο ρε έγινε. Πολλές για πες με ένα, ρε. Τι έγινε. Πολλές φορές. Άσε μας ρε κόκκινε. Εσύ πες ότι. Άσε μας καημένε τώρα που θα κάνεις την ιατρική τώρα θαύματα και τέτοια σαν χλαμάρα να πούμε. Τέλος πάντων το θέμα δεν είναι αυτό. Δεν χρησιμοποίησα τη λέξη θαύμα. Ναι, άστε τώρα. Δεν χρησιμοποίησα κανένα. Άστε νωρό. Το έργο τώρα ρε κόκκινε. Άσχετα με το αν πιστεύω στα θαύματα. Τι πιστεύεις. Στα θαύματα. Εδώ πιστεύεις ότι μπορεί ο Ηρακλής να γεμίσει τον Καφτατζόγλιο. Τα θαύματα διαπιστεύσει. Τώρα πόσο ξύλο, δηλαδή. Τι να σε πω. Αυτό ο καραβοκύρη, δηλαδή, ειλικρινά. Τι να σε πω. Που σε είχε παρέα στο, στη βάρκα, πόσο Ηρακλειδέας άρρωστος πρέπει να έχει και τατουάζ παντού. Το βέλιο. Πρέπει να έχει παντού τον Ηρακλή με το ρόπαλο μαζί. Όχι το δικό μου, το δικό σου. Τι να σε πω, ρε απίθανε. Δεν τον κόκκινο με τον Ηρακλή. Λοιπόν, Ηρακλή είναι άστο. Όχι, δεν είναι άστο. Όχι, δεν είναι άστο. Δεν είναι άστο, γιατί για τον Άρη δεν είναι άστο που είναι δραματικά και τον Ηρακλή άστο. Γιατί να μην πούμε για τον Ηρακλή. Γιατί να μην γελάσουμε και για τον Ηρακλή, δηλαδή. Γέλασα με τον Άρη. Ε? Με τα χάλια μας να μην γελάς. Μήπως να γελάω με τον Άρη. Με τα χάλια σου θα γελάς κάνοντας αυτοκριτική. Είναι καλύτερο από το να οργίζεσαι και να κλαις. Συμφωνώ. Έτσι. Δεν πεθάνουμε κιόλας. Η αυτοκριτική. Καλά. Δεν σε βλέπω να έχεις τέτοιες ευαισθησίες να πεθάνεις. Δεν σε βλέπω να στεναχωριέσαι. Δεν σε έχω για άνθρωπο. Ευαίσθητο κτλ. Τέλος πάντων, αυτό είναι. Εντάξει, του έχω και εξωγήινο. Ναι, εντάξει, εσύ κάνω. Οπότε μπορεί να εμφανίσει ό,τι θέλει. Α, δεν μου λες, οι εξωγήινοι τι πίνουν στον πλανήτη σου. Τι πίνουν στον πλανήτη μου. Ναι. Καλό, Εβιτάλ. Και στον Άρη. Και στον Άρη. Γιατί. Για να έχει ευεξία, ναι. Καλή διάθεση ναι. Και προπάντων καλή χοληστερίνη, καλό έντρο κτλ. Δεν χρειάζεται πολλά. Μόνο ότι είναι τα κριτικά βιολογικά προϊόντα μέσα, αλόες κτλ. Mm. Είναι φοβερό. Εγώ θα πω την προσωπική μου εμπειρία. Μου φτιάξε το έντερο. Ένα θέμα το οποίο είναι ένα πολύ κόσμο. Ένα απλό. Και το ξέρετε. Στο 2312-200-500. 2312-200-500. Από 55 ευρώ πόσο. 34,90. 20 ευρώ κάτω. Σχεδόν. Μια χαρά. 20 ευρώ και 10 λεπτά. Μια χαρά. Άψογα. Έτσι. Λοιπόν, και κρατάει 50 μέρες. Και κρατάει 50 μέρες. Και την έγκριση του καποδιστριακού. Καποδιστριακού, ναι. Ακριβώς. Ωραία. Λοιπόν, ερώτηση. Ναι. Σοβαρή όμως. Ναι, ναι. Μπορούσες να φανταστείς ότι θα δεις έναν αγώνα να σκίζονται πάνω από 5 φανέλες. Τη Πούμα ήτανε. Ας την εταιρεία. Μην κάνεις διαφήμιση. Όχι, δυσφήμιση είναι. Όχι, γιατί ούτε... ο άλλος βγήκε και είπε ότι τουλάχιστον προφυλακτικά η Πούμα να μην φτιάξει. Είναι δυσφήμιση. Ρε φίλε, θα σου πω κάτι που ισχύει γιατί δεν το γνωρίζεις. Ναι. Η κάθε εταιρεία έχει παράρτημα. Τι παράρτημα έχει. Υπάρχει η εταιρεία Ραπτόπουλος Αγγλίας. Ρε, της Πούμα δεν ήταν. Υπάρχει η εταιρεία Ραπτόπουλος Αγγλίας. Ναι, ναι, ναι. Η εταιρεία Ραπτόπουλος Γαλλίας, ναι. Ραπτόπουλος Ελβετίας, Ραπτόπουλος Ελλάδος. Λοιπόν, σου φαίνεται περίεργο να γίνει μια λάθος παρτίδα. Όχι ρε κόκκινε. Γιατί να έρθει η λάθος παρτίδα. Γιατί... Δηλαδή, πάω εγώ να αγοράσω ρούχο. Και θα πάω, ξέρω ότι θα μου σκιστεί. Κακή παρτίδα. Κακή παρτίδα. Δηλαδή φταίει αυτό που τη έφτιαξε. Τι λέει απάνω. Η εταιρεία την πήρε. Λέει εταιρεία. Ναι. Ας τον έλεγχε. Δεν έχουν τους κουρουμπαγλάδες που γυρίζουν δεξιά και αριστερά. Πολιτές, ιστορίες, ελέγχους κτλ. Ξεφτύλα έγιναν. Κιμπάλα ξεφτύλα έγινε. Και βγήκε άλλος, δεν θυμάμαι ποιος παίκτης, δεν θυμάμαι το όνομά του. Και λέει τουλάχιστον οι Πούμα να μην φτιάχνουν προφυλακτικά. Πανέξυπνος. Αυτό θα πει ευαίσθητο χιούμορ. Λεπτό χιούμορ. Λέγε, τι διαβάζει εκεί. Ένα βλαμμένο είναι το μήνυμα. Γιατί είναι βλαμμένο, επειδή σε κολλάει. Όχι, γιατί βρίζει. Γιατί βρίζει. Εσύ δεν βρίζει. Το πρώτο κομμάτι. Όχι. Γιατί εσύ, αν βρίζει σε κάποιον, είσαι βλαμμένο, α πούμε. Να βλαμμένο να μου πει. Τι βρίζει, δηλαδή. Είναι... Ποιο είναι ο μηδέν. Λέει, ρε κόκκινε, κολτσίδα να ψάξει στο διαδίκτυο. Πρώτο θα το βγάλει. Ποιο Ηρακλή λέει. Μόνο κακία έχει μείνει. Το άλλο αυτό είναι μηνύσιμο. Και όχι από μένα. Απίδεικτη γεροντοκόρη. Διαβάζεται. Όπω το έγραψε. Όχι. Γιατί το αλλάζει. Το αλλάζω εγώ. Γιατί το αλλάζει. Το πονηρό κάνει. Τι τον πονηρό. Επειδή είναι σε χαλάει που αν πατήσει κολτσίδα θα βγει ο κολτσίδα. Ενώ αν πατήσει βέλιο. Πόσε κολτσίδε έχει. Γιατί πόσου βέλιου έχει. Ένα βέλιο είχε που έφαγε τα λεφτά από του επανομήτε. Τι λίρε. Τι λίρε.
Ένα βέλιο έχει ο Ηρακλής. Ναι. Ένα βέλιο τον παπά του το, που δεν σε χωνεύει γιατί λες ότι. Και τα λοιπά, έτσι λες εσύ και τα λοιπά. Εγώ λέω. Ναι, έτσι είπε. Εσύ τα είπες. Εγώ τα είπα και εσύ τα λες. Τέλος πάντων, και ένα ο βέλιο αυτό ο δημοσιογράφος, ο αντιπαθητικός που ήταν στο Άλτερ με την πίπα. Και, και απαντήσει ο Βέλιο, αντί να βγάλει τον παπά του Βέλιο ή το Βέλιο, ή αυτό το Βέλιο που βάγε τα λεφτά από του καράβλα που εκεί στην επανομή, βγάζει ρευλάχο, ευλάχο του Μπιώτη. Ευλάχο του Μπιώτη, το Αλέξανδρο Βέλιο βγάζει. Γιατί αυτό μειώνει την αξία του ποδοσφαιριστή. Τι βγάζει, δηλαδή αν έπαιζε ο Βέλιο στον Ολυμπιακό και ήταν να κάνει μεταγραφή. Αν χτυπήσει Άρη και σου γράψει Άρη Βελουχιώτη. Τι να σου βγάλει. Και σου γράψει Άρης Βελουχιώτης. Σιγά με σου βγάλει και Άρης Παναγιώτης. Λέω ρε παιδί μου. Ναι, μια... ναι. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή το Google. Google. Ναι, Google. Ναι. Ή η κάθε μηχανή αναζήτηση. Ναι, θα καθορίσει τη δημοτικότητα, την εμπορικότητα. Αν πατήσει Ραπτόπουλο, τι θα βγάλει. Το Ραπτόπουλο τη εξπερσέφηση για μένα. Πολλού Ραπτόπουλου. Το χωριό Ραπτόπουλο στην Βρετανία. Αν πατήσει κόκκινο, τι θα βγάλει. Ποιο θα βγάλει. Εσένα θα βγάλει. Εάν πατήσει Βέλιο, λόγω Ηρακλή. Και αν πατήσει Ηρακλή, θα βγάλει τον Ηρακλή Μπουαρό. Μπορεί να βγάλει τον Ηρακλή από του μύθου. Πάντω την ΑΕΠ Ηρακλή δεν θα τη βγάλει. Κατάλαβε τι γίνεται. Καρ, 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 καρ. Είδε τι αστείο. Δεν είναι πρόβλημα αυτό. Άφηγε ένα παιδό. Λοιπόν, εδώ έχουμε δουλειά. Ναι, ναι, καλά. Λοιπόν, να πω πριν πάμε στο διάλειμμα, εδώ δεν τελειώσω όμω. Λοιπόν, ότι κανεί δεν μπορεί να αρνηθεί ότι η Κοσμοτέ βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραμμή τη τεχνολογία. Τώρα, για παράδειγμα, φέρνει στην Ελλάδα. Μια νέα εποχή ταχυτήτων ίντερνετ στο σπίτι με την πρωτοποριακή υπηρεσία Κοσμοτέ Home Speed Booster που απογειώνει το ίντερνετ σπιτιού σου συνδυάζοντας ταχύτητα σταθερή και κινητή. Έτσι, με 15 ευρώ επιπλέον το μήνα μπορεί να έχετε ταχύτητε που φτάνουν έως 100 Mbps. Απαραίτητο διάλειμμα και επανερχόμαστε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Α2 κενό. Euro ονοματεπώνυμο στο 54344 για την υπέροχη MLS Super Smart TV. 42 ιντσών με την κλήρωση να γίνεται στις 6 του Ιούλη. Α3 κενό. Κατασκήνωση ονοματεπώνυμο στο 54344 για τους φίλους οι οποίοι θέλουν να κερδίσουν υπέροχες εβδομάδες για τα παιδιά τους, τα οποία μπορούν να κερδίσουν και να πάνε στις κατασκηνώσεις Καλύβας τον Αύγουστο. Λοιπόν, μιλούσαμε για Άρη Ηρακλή, για τον ΠΑΟΚ δεν είπαμε πολλά, γιατί στον ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ καλά τα πράγματα και μαγιά του που είναι καλά τα πράγματα. Θέλω να πούμε δύο πράγματα για Euro, αν δεν σε καλά, γιατί με έκραξε στην αρχή αλλά δεν εμβαθύναμε. Δεν μου λες, πότε είδες μπάλα να σκάει σε αγώνα ποδοσφαίρου? Τι σχέση έχει αυτό, ρε? Ρωτάω. Δηλαδή, τι θες να πεις, ότι βάλανε ειδικό μηχάνημα στην μπάλα και πάει στα δοκάρια? Δηλαδή σαν τη Λολή με το Μάντερα που παίζανε τάβλη και είχαν βάζει μαγνήτες στα ζάρια και παίζανε και φέρανε εξάρες, πεντάρες από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 8 το βράδυ. Αυτό μας λες δηλαδή τώρα. Τι μας λες, δηλαδή, έσχασε η μπάλα, τι σχέση έχει η μπάλα? Ρε φίλε, πότε είδες τελευταία φορά να σκάει η μπάλα? Δεν θυμάμαι, ρε, τι σχέση έχει αυτό? Πριν μου έλεγες δεκαετία του 70. Τι σχέση έχει αυτό? Σε παιχνίδια αριστεχνικού πρωταθλήματος. Άντε πάλι, ρε, τι σχέση έχει αυτό? Για τις σκισμένες φανίλες λέμε ότι είναι προβληματική παρτίδα. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ αυτό. Δηλαδή τι θες να πει? Εκτός αν έπαιζε κάποιο συγκεκριμένε φανέλε over 5,5, over 7,5. Εντάξει, εσύ πάνε τώρα να αγοράσει φανέλα με αυτή την μάρκα. Τι να πάω, έχω προϊόντα. Εντάξει, πάνε, πάρε. Εγώ δεν παίρνω. Δεν κατάλαβα, κακό είναι. Δυσφήμιση είναι, φυσικά είναι κακό. Τι είναι? Τι είναι, ρε κόκκινο? Δυσφήμιση. Δεν είναι κακό. Κάνε δυσφήμιση. Okay. Εγώ κάνω δυσφήμιση. Εγώ κάνω δυσφήμιση. Μέχρι να αποφανθούν για ποιο λόγο ήταν τόσο χάλια. Τι να αποφανθούν? Σκιζότανε. Αν... Εγώ ρε, άμα πάω σε ένα μαγαζί. Και τώρα... αν οι άλλοι δεν κόβουν τα νύχια τους ποτέ. Λέω εγώ μια βλακεία τώρα. Όντως βλακεία. Και αν οι άλλοι δεν κόβουν τα νύχια τους ποτέ και τις σκίζανε. Βλέπεις τα νύχια μου? Άψογα. Εγώ. Άψογα. Τα δικά μου τα βλέπεις? Ωραία. Είναι. Εσύ, το μην το κάνω. Σκιζακία θα κάνω. Σκιζακία κάνω. Ρε βλάκα. Σκίζει την πλούζα σου. Σκίστηκε. Α, σου πάρω μία. Η Ραφή, είσαι βλάκα. Δηλαδή είναι φελός. Έγινε χράγκ. Τα νύχια δεν παίζουν ρόλο για να σκεφτείτε. Έχει νύχια. Εγώ δεν έχω. Βλέπεις να έχω. Άλλος μπορεί να έχει. Τώρα κάνουμε εκπομπή, ρε κόκκινε. Σοβαρά μιλάω. Και λες ότι οι άλλοι είχαν νύχια που σκίσανε μπλούζες. Ρε μια βλακεία σου είπα εξ αρχής. Μια βλακεία θα σου πω.
Παράξενο μου φαίνεται. Μου φαίνεται εξωφρενικό. Οι πρώτες φανέλες που κάνανε εντύπωση ήταν πριν χρόνια. Οι κολλητές φορούσαν οι Ιταλοί. Δηλαδή, κόκκινε... Οι Ιταλοί. Οι οποίοι για ποιο λόγο τις φορέσανε? Για να φαίνεται ότι τραβάει κάποιος τα ελαστικές. Για να φαίνεται το φάουλ στο διαιτητή. Mm. Έξυπνη κατασκευή εκεί. Ναι. Αυτό τώρα είναι προβληματική κατασκευή. Τι σχέση έχει με το Euro αυτό το πράγμα? Με το Euro? Ναι, με την μπάλα που βλέπουμε. Τι σχέση έχει αυτό? Είναι απλά ένα γεγονός το οποίο δεν έχουν ξαναπεί. Τι σχέση έχει αυτό, ρε κόκκινε? Χαλασμένο ουίσκι πιέζε τρεις μέρες. Δηλαδή δεν ασχολήθηκες καθόλου με τις φανέλες που σκιζότανε? Δεν γέλασες? Ειλικρινά. Καλά, ρε κόκκινε, εγώ πληρώνομαι και για να λέω για την μπάλα και τα λοιπά. Για τις φανέλες θα σου πει ο αντίπαλος της Πούμα ή Αντίτας, βγάλε ένα της Αντίτας να σου μιλήσει. Τι σχέση έχω εγώ με τις εταιρείες, ρε? Εγώ σου λέω, εγώ Πούμα δεν ξαναγοράζω. Ωραία, πάμε παρακάτω. Μου κάνεις την ερώτηση και σου λέω, αν μπορώ να πάρω αυτό το κομμάτι θα είναι αρνητικό. Έβγαλε, με ενημερώνει ο Ραγκάτσης τώρα ότι έβγαλε ανακοίνωση Πούμα. Δεν με ενδιαφέρει. Τι να κάνω εγώ τώρα? Με ρωτάς τι θα κάνω εγώ και σου λέω εγώ. Εγώ λέω, αγέλασες. Ότι το είδες. Όχι, δεν γέλασε. Μάλιστα. Εμένα μου κάνει εντύπωση. Και επειδή δεν ξέρω, θα δω αν έβγαλε ανακοίνωση αυτό που θέλει. Δεν με νοιάζει, ρε κοπέλα. Τι λέει η ανακοίνωση? Δεν με νοιάζει. Πάμε παρακάτω. Εγώ σου λέω, σαν καταναλωτής, αν πάω να αγοράσω ρούχο. Αυτό με επηρεάζει. Το καταλαβαίνεις? Λογικό. Λογικό δεν είναι? Ναι. Δηλαδή, άμα πέσουν δύο Airbus. Αν πέσουν δύο Airbus τώρα. Δεν θα μπαίνει Airbus. Μια συγκεκριμένη εταιρεία. Δεν θα πάει με τη συγκεκριμένη. Στη συγκεκριμένη εταιρεία θα πάει. Λογικό. Γιατί να αγοράσω? Αν ακουστεί ότι ένα εστιατόριο το πιάσαν δύο φορές γιατί δηλητηριαστήκαν, κάποιοι θα ξαναπάνε. Άρα τι με λες? Συμφωνούμε. Τι με λες? Εσύ. Είχε και ένα κωμικό όμως η όλη υπόθεση. Και άμα πέφτει το αεροπλάνο, μπορεί να κάνει να γελάσει. Μπορεί να γελάσει. Άλλο σκίζεται μια φανέλα και άλλο πέφτει το αεροπλάνο. Εντάξει, μη μου συγκρίνει άλλο μια πράγματα. Λοιπόν, πάμε στο ποδοσφαιρικό. Άντε, πάμε γιατί μα γκάστρωσε. Λοιπόν, το λάθος μου και πιστεύω όχι μόνο το δικό μου. Είναι ότι περνάνε και οι καλύτεροι τρίτοι, δηλαδή οι δύο από τους τέσσερις. Πράγμα το οποίο έχει επηρεάσει τις ομάδες κατά ένα πολύ σημαντικό βαθμό, με αποτέλεσμα ο σκοπός να αγιάζει τα μέσα και να κυμπεί σκοπιμότητα περισσότερο σε κάποιους αγώνες. Είπα ότι το Χ που πήραμε με τη Γαλλία, εγώ το θεωρώ τύχη. Εγώ δεν πιστεύω ότι παίξανε όπως το είχε βγάλει τίτλο αγκαλίτσες και φυλάκια η Γαλλία με την Ελβετία. Μόνο αγκαλίτσες και φυλάκια δεν ήταν. Και πέναλτι δεν έδωσε Σκόμινα στο 93 υπέρ της Ελβετίας και τρία δοκάρια. Δεν γκολ γιατί δεν παίρνουν, μπορεί να μας δώσει εξήγηση. Εγώ έχουν, εγώ έχουν μαγνήτη πάνω στην μπάλα και στα δοκάρια. Εγώ έχω. Ναι, για πες μου. Καταρχήν θέλω να σου πω ότι τα τελευταία 20 χρόνια. Μου λέει και στη μελετά έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ ατομικά. Σε ατομικό επίπεδο. Σε ατομικό επίπεδο η αμυντική. Ναι. Δηλαδή, άμα δεις ελληνικό πρωτάθλημα, ξένο πρωτάθλημα, ναι, εθνικές ομάδες, δεκαετία 70 και 80, ναι, το σωματότυπο, τη δύναμη, την ταχύτητα, την τέχνη. Η αμυντική είναι για τα μάθημα η σημερινή. Ή η παλιή. Η σημερινή αμυντική είναι ρολίστες, mm-hmm, στο αμυντικό παιχνίδι. Δεν είναι τυχαίο η Γερμανία που βγάζει τον Μπόατεκ καλύτερο παίχτη και MVP. Δεν είναι τυχαίο σε ποιο μάση με τους Πολωνούς. Ο Πικέ. Ο καλύτερος ήταν ο Σέντερ Μπάκ, ο Φαλακρός, δεν θυμάμαι το όνομά του, της, ναι, της Πολωνίας. Δεν μπορεί ο Πικέ και ο άλλος, πώς το λένε, ο Στόπερ, να βγαίνουν μπροστά. Να πηγαίνουν. Δηλαδή είναι το Μουντιάλ των αμυντικών. Για μένα. Είναι το μέχρι τώρα. Τι μέχρι τώρα? MVP αμυντική, MVP Στόπερ. Ποιος? Χθες MVP τερματοφύλακας. Της Τσεχίας. Της Σλοβακίας. Ωραία. Σήμερα λοιπόν ο Ρονάλντο, μάλλον ο Ρονάλντο, έστω και πεσμένος έτσι όπως είναι, πεσμένος. Ναι. Πεσμένος γιατί τραυματίας, γιατί την έχει δει ηθοποιός, την έχει ψωνίσει να πούμε και τα λοιπά. Ο Ρονάλντο σήμερα, πεσμένος. Να σας απαντήσω γι' αυτό. Μην κλεισινήσετε κι εσείς. Ο Ρονάλντο σήμερα, πεσμένος. Βάλ τον 20 χρόνια πριν, έτσι περπατιστό ή να. Θα του έκανε πλάκα. Ναι. Έχεις δίκιο. Θα του έκανε πλάκα. Ένας μεγάλος λόγος, σοβαρός λόγος. Πέρα από το τακτικό κομμάτι. Δηλαδή, θες να μου πεις. Πέρα από το τακτικό κομμάτι. Πέρα ότι προσέχουν οι προπονητές. Πέρα ότι υπάρχουν οι ρόλοι πολλού υποδοχέ. Οι μικρότερες ομάδες, ναι, θέλουν να φανούν περισσότερο. Είναι ότι τα αμυντικά χαφ, τα εξάρια, οι στόπερ, οι πλάγοι μπακ. Τα 2, 3, 4, 5 έχουν ανέβει κατακόρυφα. Και οι τερματοφύλακες, οι οποίοι ψάχνεις να βρεις λάθος και δεν βρίσκεις. Ναι. Σπάνιο αυτό. Σωματικά προσόντα ασύλληπτα, ελαστικότητα, εκρηκτικότητα τρομερή, ταχύτητα τρομερή. Ναι. Δηλαδή, παλιά έβλεπες, γινόταν μια βαθιά παλιά, καθόταν ο τερματοφύλακας, πήγε να βγει το τριπλέρα και τα λοιπά. Δύσκολα. Δεν έκανε τζαζάρ, δύσκολα. Δύσκολα τώρα και τέτα τέτ. Ούτε λάθη γίνονται. Και τέτα τέτ σήμερα να βγει. Και σήμερα και τέτα τέτ να βγει. Βγήκε ο Βάρντι χτες και δεν το βάλε. Ναι, δύσκολα θα τον τριπλάρει τον τερματοφύλακα θα πλάσα. Δύσκολα. Απλώνουν τα χέρια, είναι ένα 98, είναι ελαστική. Ένα 98 το κάθε χέρι. Πρόσεξε τώρα να δεις. Δεν παίρνουν γκολ.
Για το Ρονάλντο που είπες. Ο Ρονάλντο. Μια μικρή παρένθεση. Ναι, για πες, ο Ρονάλντο. Ξέρεις ότι δεν είμαι θειασότης του Ρονάλντο. Αλλά είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος πλέον κατέχει ρεκόρ 4 Euro. Μα τώρα έχει κάνει παπάδες. Δεν είναι τυχαίο αυτό το πράγμα. Ούτε μπορεί να. Το 2004, 8, 12, 16. Τι, το Euro τι έκανε. 4 Euro έπαιξε, φίλε. Άσε τι έκανε. Τι πήρε. Έπαιξε 4 Euro. Πόσα πήρε. Έπαιξε. Ρε, και θα παίξει κι άλλο. Πόσα πήρε, ρε. Κανένα. Πάμε παρακάτω. Έπαιξε 4 Euro. Ρε, πόσα πήρε, ρε. Έπαιξε. Άντε 4 πάλι τα Euro. Στις εμβάσεις. Και εγώ έπαιζα ρε ποδοσφαιράκι στον χρόνο 17 χρόνια. Πρωτάθλημα δεν πήρα. Γιατί τι σημασία έχει ρε κόκκινε. Μα έπεσε, λέει 4 Euro. Δηλαδή, εσύ σε παίρνει τηλέφωνο ο πρόεδρος Paris Saint-Germain ή τη Manchester City και σου λέει να πάρω τον Κριστιανό Ρονάλντο. Τι θα τον έλεγε, να μην τον πάρει. Ποιο να πάρει? Το Ρονάλντο τη Real. Να τον πάρω. Τι θα έλεγε, τον πάρει ή όχι. Σε τι θέση να παίξει. Σε ρώτησα κάτι. Όχι, ρε φίλε. Γιατί μου κάνει άλλη ερώτηση. Σε τι θέση. Γιατί η βασική του θέση ποια θα είναι. Διάλεξη. Εξτρέμ. Εξτρέμ. Δεξί, αριστερό, εξτρέμ. Ό,τι κάνει ο Μπέιλ σε ελεύθερο ρόλο. Μάλιστα. Λοιπόν. Πόσο χρονό είναι ο Ρονάλντο? 29. 30 είναι και φεύγα. 30 πλάς. Δεν είμαι σίγουρο, πιθανόν. 30. Ναι. Από εδώ και πέρα ο Ρονάλντο, θα του έλεγα. Ο Ιμπραήμου πάει στη Manchester United και περιμένουν να κάνει παπάδες. Μην βιάζει. Ο Ρονάλντο, φίλε, είναι διακοπές και κάνει πρωί 1000 Κυριακού, μεσημέρι 250 έλξεις. Βράδυ και εγώ δεν ξέρω τι τα κάνει αυτά. Για να είναι σε τρομερή φυσική κατάσταση. Κάνεις λάθος. Για να πηδάει, δεν πίνει, δεν καπνίζει. Για να πηδάει γκόμενες και να φαίνεται ωραίος. Δεν πίνει. Άμα του λέγανε ότι θα είσαι ωραίος. Είναι ωραιοπαθής. Περίμενε, ρε. Είναι ωραιοπαθής. Άλλο. Τι άλλο. Άλλο. Είναι ωραιοπαθής. Άλλο, είναι. Άλλο το ένα. Δεν το κάνει γι' αυτό. Γιατί το κάνει. Δουλεύει πάρα πολύ. Ψάχνοντας για το φαινόμενο Ρονάλντο, δουλεύει όσο κανείς. Όχι το φαινόμενο Ρονάλντο. Είναι φαινόμενο. Το φαινόμενο ήταν ο άλλος. Φαινόμενο. Ο, κάνεις λάθος. Κάνετε λάθος όλοι. Είναι σας. Ποδοσφαιρικό φαινόμενο. Θα, υπάρχει μια... Εγώ που τον λέω ρεοπαθή και σε σημείο παράνοιας και. Εγώ τον βάζω πίσω από το Ροναλντίνιο. Εγώ. Και τον βάζω πίσω και από το φαινόμενο Ρονάλντο. Πίσω. Και πίσω από το Μέση. Γιατί. Θα σου πω και το γιατί. Θα σου πω και το γιατί. Ναι. Τα τελευταία 3 χρόνια ο Ρονάλντο, ό,τι γκολ έχει κάνει, το έχει κάνει ανοιχτό χώρο. Σε αντεπίθεση. Ξέρετε πόσα στημένα έχει κάνει. Άσε τα στημένα. Τα στημένα. Έχει θαυμάσια στημένα. Ναι, και ο Κουίς είχε στημένα. Το κάνουμε Ρονάλντο. Και ο Μπαρζόβι είχε στημένα. Έχει και τα στημένα. Ναι, έχει τα στημένα. Τώρα δεν τα έχει όμως τα στημένα. Βαράει την μπάλα πάνω στον τοίχο. Ποιο δεν έχει στημένα. Τι έκανε με τα στημένα. Πόσα στημένα βάρεσε φέτος. Τώρα πόσα στημένα έβαλε. Για το Euro μιλάμε. Ναι, για το Euro. Για δες με τη Ρεάλ πόσα έβαλε. Πώ. Με τη Ρεάλ πόσα έβαλε. Έχει τα στημένα. Έχει τα στημένα. Έχει τα στημένα. Μπράβο. Έχει τα στημένα χτυπήματα. Κεφάλι έχει. Πώς έχει. Τον είδες τι άλμα να κάνει. Ναι, τον είδα. Ήταν καλύτερος παίκτης της Αυστρίας ο τερματοφύλακας. Που έβγαλε δυο φάσεις που δεν βγαίνουν. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Ο Μέση στημένα δεν έχει. Πώς δεν έχει. Και στημένα και. Δεν έχει στημένα. Φυσικά και έχει. Πάνε μέσα. Ναι. Πάνε μέσα. Δεν έχει κεφάλι. Είπε κανείς όχι. Δεν ο έχει Μέση δεν έχει. Και κεφάλι έχει, αλλά δεν έχει το άλμα. Είναι 1,70. 1,68. 65. Ο Ρονάλντο σηκώνει στο Θεό. Σηκώνεται στο Θεό. Είναι πιο αθλητής. Αν δεν δουλέψει. Σε κλειστό χώρο. Σε κλειστό χώρο τον έχει. Ρε κόκκινε. Σε άλμα. Ρε κόκκινε. Το άλμα αν δεν δουλέψει. Α, το άλμα το έχει, ρε. Είσαι αλκτικός, ρε. Κάνεις λάθος. Το έχεις, το δουλεύεις. Δουλεύεις ποτέ. Περισσότερο διαπαρά ικανότητα. Η ταγίδα δεν. Το άλμα το δουλεύεις. Δεν μπορεί να πηδά, ρε φίλε, ένα μέτρο. Αν δεν έχει και ελαφρύ κόκαλο και δεν το δουλέψει και πολύ. Κόκκινε, όλα βελτιώνονται, αλλά πρέπει να τα έχει. Έτσι. Ναι. Ο Μέση όσο και να κάνει προπόνηση, άλμα δεν θα έχει. Γιατί είναι 70. Όχι, γιατί και δεν είναι αλκτικός. Είναι αλκτικός. Δεν είναι αλκτικός. Είναι. Δεν είναι αλκτικός. Είναι. Δεν είναι. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Δεν λέγεται αλκτή. Αλκτικός. Δεν είναι ο Μέση. Κάτω κάπα. Δεν είναι αλκτικός ο Μέση. Ωραία. Δεν είναι πρόβλημα αυτό. Δεν είναι αλκτικός. Και για χάρη τη συζήτηση. Το Ρονάλντο. Το Ρονάλντο. Ναι. Τώρα πεσμένο έτσι. Ναι. Τι έχει κάνει σε αυτό το Euro. Κατέστρεψε το Σάντος. Κατέστρεψε την Πορτογαλία. Τι για έκανε. Το πέναλτι που έχασε. Γιατί να το χτυπήσει το πέναλτι. Αφού βαράει 12 φάουλ πάνω στο τείχος. Άρα δεν το έχει. Και το 13ο πάει out. Εγώ... Γιατί να βαράει το πέναλτι. Ζητούσα... Δεν έχει άλλο πέναλτίστα δηλαδή. Πώς... Πρέπει αυτό να το εγώ χτυπήσει. Εγώ θα ζητούσα να το χτυπήσει ο Νάνι που δεν χάνει πέναλτι. Ή ο Κουαρέσμα. Συμφωνώ που βαράει φωτοβολίδες. Ναι. Εντάξει. Δεν θα ήθελα να το χτυπήσει ο Κριστιανό. Γιατί... Το πέναλτι ήταν καλό. Τι καλό ήταν. Εγώ το, θα μου πει αφού δεν πήγε, δεν μπορεί να πει ότι είναι καλό. Okay. Σε τεχνική χτύπηση. Τεχνική χτύπηση. Ναι, πήγε στο δακάρι, θα μπορούσε να πάει μέσα. Και το ψάρωσε και σε το. Άλλο σε λέω εγώ, ρε. Ναι. Είσαι προπονητής. Ναι. Δύσκολο βέβαια να το κάνεις, εύκολο να το λες. Ναι. Βλέπεις ότι ο Ρονάλντο δεν το έχει. Ναι. Τα χτυπήματά του δεν είναι καλά. Θα τα τελειώματά του είναι στη φάση. Είναι καλά. Είναι καλά. Δεν είναι αδιάφορος.
ναι. Βγαίνει από την περιοχή, μπαίνει, ξέρω εγώ, πιάνει και τα λοιπά. Κουβαλάει μπάλα. Ναι, αυτό είναι ένα κομμάτι, το οποίο έχω ενστάσεις για τα χαφ της Πορτογαλίας. Καλά κάνεις και έξω. Έχω ενστάσεις. Για, για τις αμυντικές τους ικανότητες. Και όχι. Όχι επιθετικές, τις αμυντικές. Γιατί, γιατί άμα παίζω εγώ 4-4-2. Γιατί μπροστάξεις γίνεται. Μισό λεπτό. Μπροστάξεις τι πρόβλημα υπάρχει. Άντε, πάλι τα ίδια. Με αυτές τις πριματώνες υπάρχει το έξι πρόβλημα. Θέλουν την μπάλα. Άλλο σε λέω. Και σε μένα πάω. Άλλο σε λέω, ρε κόκκινε. Άλλο σε λέω, γαμώ το κεφάλι σου. Άλλο λέω. Άλλο σε λέω. Το τρίτο μεγάλο. Σε λέω άλλο. Τι σύστημα παίζει η Πορτογαλία. 4-4-2. Σε τι στυλ, σε ρόμβο. Ναι. Ποιο είναι δεκάρι. Πάμε παρακάτω. Απάντησε μου. Κατέληξε. Ο γιατί... Μουτίνιο δεν είναι δεκάρι. Κατέληξε. Είναι δεκάρι ο Μουτίνιο. Κατέληξε. Δύο center four. Ναι. Και δύο οχτάρια. Ένα εξάρι. Ωραία. Και πρέπει να βγει από την περιοχή ο Ρονάλτο που δεν είναι στα καλά του να κάνει όλη αυτή τη μεγάλη διαδρομή. Κάνει κάτω όλο το σύστημα. Όχι, ρε, άλλο σε λέω. Όταν δεν είσαι στα καλά σου, είσαι ο Ρονάλτο, παίζει με δεύτερο center four, παίζει με δεκάρι, δύο οχτάρια κτλ. Είναι περιττή μεγάλη κίνηση. Ναι. Που σημαίνει ότι ο Ρονάλτο θα την πάρει την μπάλα μες στην περιοχή. Γιατί να βγει τόσο πολύ έξω. Ερώτηση. Δεν σου λέω εγώ, ωραία, μην πάει 10 μέτρα πέρα. Δεκτό. Γιατί να πάρει. Συγγνώμη. Γιατί να πάρει την μπάλα και να γίνει κατά συνθήκη. Μισό. Γιατί να πάρει την μπάλα και να γίνει κατά συνθήκη χάφρε. Δεκτό. Αυτό θέλω να σου πω. Δεκτό. Ναι. Ας τον Κριστιανό. Ναι. Γιατί ήταν επιμέρους κουβέντα. Ωραία. Δεν είναι ο πρώτο πρόβλημα ο Ρονάλτο. Πάρ τον Μπέιλ. Mm. Έχει πάρει στις πλάτες του μια ουαλία. Παίρνει την μπάλα από τη μεσαία γραμμή και αρχίζει και καλπάζει. Έπαιξε χθες ο Μπέιλ. Πώς δεν έπαιξε. Χθες. Βέβαια. Δεν τον είδα. Ήμουν στην Καλκιδική. Τον είδα όμως με την Αγγλία. Ρε φίλε, παίρνει την ομάδα. Αγγλία-Ουαλία είδες. Πώς δεν είδα. Τι έκανε ο Μπέιλ. Παίρνει την μπάλα, γυρνάει πίσω, την παίρνει και τρέχει πίσω. Αγγλία, με την Αγγλία. Τι έκανε ο Μπέιλι. Και άμυνα και επίθεση και τι έκανε ο Μπέιλι. Ένα φάουλ βάρεσε στραβό. Ναι. Το πνίξε ο. Ένα στραβό. Στραβό φάουλ. Έτσι είναι τα φάουλ του Μπέιλι. Τι είναι τα φάουλ του Μπέιλι. Και το προηγούμενο φάουλ. Ο Μπέιλ σουτάρει στο 1,5 μέτρο, η μπάλα κατεβαίνει απότομα. Ναι, κατεβαίνει απότομα. Τι είναι. Δύσκολο είναι αυτό δηλαδή. Δεν είδε ταχύτητα μπάλα. Πόσα ταχύτητα είχε. 135 χιλιόμετρα. Με 135 χιλιόμετρα την ώρα η μπάλα. Πόσα μέτρα απόσταση ήταν δηλαδή. Άλλο, ήταν από μακριά. Από μακριά. Είναι ευθύνη τερματοφύλακα. Ναι. 100%... Σε ποια γωνία χτύπησε, στο τερματοφύλακα. Ναι. Και τι είναι, 135. 225 να τρέχει. 350 να τρέχει. Όσο και να τρέχει. Τι είναι, μαζεράκι. Τι έχει, βρήκε πλαϊνό δίχτυ. Άλλο. Όχι. Λοιπόν, βάρε το φάουλ. Τα υπόλοιπα 90 λεπτά τι έκανε ο Μπέιλι στην Αγγλία. Με την Αγγλία. Χθες δεν τώρα. Γύριζε πίσω, μάρκαινε. Α, μάρκαινε. Μάλιστα. Δηλαδή αυτό λίγο είναι. Τα μαρκάρει ο επιθετικός. Ναι. Το ότι απασχολεί δύο άγγλους αμυντικούς. Ναι. Ότι έβγαλε την ψυχή από το στόμα της Αγγλίας. Άσε, ρε, για να κερδίσει. Άσε ρε. Σου λέω εγώ, η εικόνα. Άσε, γύρισε πίσω, μάρκαρε. Μπράβο, μάρκαρε. Έδωσε ψυχή. Ναι. Μπροστά, ρε, πήρε καμιά κούρσα. Απασχολεί δύο παίκτες. Άσε ρε, απασχολεί. Πήρε τρεις κούρσες. Που τι κούρσες. Πήρε τρεις. Ο Γιωργάκης με τον ταξιόγαμπρός μου παίρνει 20 κούρσες. Τι κούρσες πήρε, μωρέ. Θέλω να μου πεις ότι ξεχώρισε ο Μπέιλι επειδή έκανε το σουτ 40 μέτρα στην περιοχή. Σε ένα παιχνίδι. Άσε με σε τώρα. Σε τρία παιχνίδια. Και χτες. Ναι, ναι. Που ήταν ένα παιχνίδι πολλών χρόνων. Δεν το είδα. Και χτες σου λέω προς. Δεν το είδα. Από νωρίς. Δεν το είδα. Θέλουν νίκη η Ρωσία και η Ουαλία. Ναι. Αν και δεν είχαμε ραδιόφωνο ή κάτι άλλο. Ναι. Για μένα ήταν ξεκάθαρο. Το άκουγα εγώ αναμετάδοση. Από την Ελλάδα σπορ. Ήταν ξεκάθαρο ότι θα κερδίσει. Στο γυρισμό. Η Ουαλία. Ναι. Για δύο λόγους. Για ποιο το λόγο τον ένα. Ο πρώτος. Ναι. Πολιτικές εξελίξεις παρακολουθείς. Σε τι να παρακολουθήσω δηλαδή. Γενικότερα. Όχι. Αθλητικές. Ναι. Πες μου την πιο μεγάλη είδηση αθλητική της τελευταίας εβδομάδος. Αθλητική είδηση. Ναι. Την πιο μεγάλη αθλητική είδηση ναι. της τελευταίας εβδομάδας. Θα σου πω για μένα, το NBA ο τελικός. Όχι. Ποιος. Αποκλείστηκε η ρώσικη αποστολή ναι. από τους Ολυμπιακούς Βραζιλίας. Μάλιστα. Και τι είναι αυτό. Πλάκα μου κάνεις. Επειδή πιάστηκαν το ΠΕ τότε ναι, ναι. 25-20 αθλητές. Αυτό τι σχέση έχει με τη Ρωσία τώρα. Τον γουστάρουν τον Πούτιν. Γενικά. Ποιο να μην τον γουστάρει τον Πούτιν. Όλοι τον γουστάρουν τον Πούτιν. Α μην τον γουστάρουν τον Πούτιν. Δεν τον γουστάρουν. Ναι. Στα επεισόδια τα οποία γίναν στην. Ήταν Ρώσοι μέσα. Στα επεισόδια που γίναν στη Γαλλία. Ναι. Πλακώθηκαν Άγγλοι με Ουαλούς. Ναι. Άγγλοι με Ρώσους. Γερμανοί με ναι, Πολωνούς. Ναι, ναι, ναι. Πού δώσανε βάση. Στους Ρώσους. Στους Ρώσους. Ναι. Οι Ρώσοι, οι Ούλτρα, ναι. τα Γομάρια, 150 ναι. άτομα. Αυτό με το χορτάρι τι σχέση έχει. Αυτά όσα λες είναι σωστά. Εγώ, αυτό τι σχέση έχει με το χορτάρι. Μου δείχνουνε. Σου δείχνουνε. Και με την απόφαση που πήραν στους Ολυμπιακούς Αγώνες δεν τους γουστάρουνε. Ναι, και τους λέω ότι αυτοί, ναι, ναι, ναι. αν χρειαστεί, ναι. θα κάνουν ότι μπορούν να κερδίσουν η Ουαλία και να αφήσουν απέξω τη Ρωσία. Άκου τώρα εμένα. Λάθος, πονηρή σκέψη. Έχει λογική. Αν στο χορτάρι. Έχει λογική. Λογική έχει, πρακτικώς δεν ισχύει. Θα σου πω γιατί δεν ισχύει. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Ναι, θα σου πω γιατί αλλά δεν λέω, αν χρειαστεί θα το κάνουν. Ναι, αν σκέφτομαι λάθος. Οι Ρώσοι.
είναι η πιο ατάλλαντη ομάδα στο Euro. Η πιο γυρασμένη. Η πιο ατάλλαντη ομάδα στο Euro. Και πρώτη φορά στην ζωή μου ποδοσφαιρικά βλέπω ομάδα που να έχει 11 ναι. ίδιους παίκτες. Ναι, το έχεις πει πολλές φορές αυτό. 11 βέλιους, δεκτό. 11 βλάχους, δεκτό. Μπαρμπαγιόργηδες, βλάχους, αργούς, ψηλούς, δυνατούς. Δηλαδή, ολόκληρη Σοβιετική Ένωση. Και διαβάζω τώρα ότι θέλω να φέρουν έναν Ρώσο, λέει, center for στον ΠΑΟΚ, είναι, λέει, ψηλός και τα λοιπά. Εγώ δεν το ξέρω, αυτό το Ρώσο που γράφει στην εφημερίδα και τα λοιπά. Αλλά Ρώσο παίκτη εγώ, από αυτά που είδα στο Euro, δεν θα έπαιρνα στον ΠΑΟΚ. Ρώσο, να μου πειράξει κανείς την οικογένεια και να θέλω να φάω κανέναν, Ρώσο θα πάρω να τους φάω λάχανο. Εντάξει, σε ταβέρνα να πάω με Ρώσο, να με κάνουν τσαμπουκά, θα πάω με Ρώσο. Δουλειά, να πουλήσω το σπίτι μου σε Έλληνα, δεν το πουλάω. Το πουλάω σε Ρώσο. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Μετά από αυτό που είδα, συγγνώμη ρε Κόκκινε, λυπάμαι πάρα πολύ. Δεν υπάρχει Ρωσία στο ποδόσφαιρο. Τα αυτά που λες εσύ καλά είναι, αλλά 11. Όχι. Ναι. Είναι πολύ παράλογο το σκεπτικό μου. Αυτό θέλω να πεις. Βρε, ωραίο είναι το σκεπτικό. Δεν κατάλαβες. Αλλά αν είχα μια Ρωσία που πέταγε, που είχε μια διαιτησία άθλια. Το ότι. Ποιος την πείραξε τη Ρωσία στη διαιτησία, τι την κάνανε δηλαδή. Δεν χρειάστηκε. Λοιπόν. Αυτό δικαιώνει εσένα. Δικαιώνει τον προπονητή. Αλλά λέω. Το Χρήστο Ιακώβ και το Μοσχάρι και το Μοσχαροκέφαλο. Συνάδελφο του Ιακώβ. Είναι ωραίο παιδί ο Ιακώβ. Αυτό ήταν. Έχει κάτι μάκουλα ακόμα, αλλά. Μοντέλο είπε. Ναι. Μπροστά του. Συγγνώμη. Εντάξει, το ξέρω. Εγώ είμαι μοντέλο μπροστά του. Αυτό είναι. Λε και έχει φάει την κρέμα του πριν από λίγο. Εγώ να είσαι εστιατόριο και μπει αυτό θα πει σώθηκα. Έβγαλα το μεροκάμα του. Ποιο μεροκάμα. Αυτό θα πει κακατσίκι ολόκληρο. Άκου τον αλήτη τον Πικασό. Το διαβάζω το μήνυμα και πάμε σε διάλειμμα. Διαφήμιση και αντιπούμε αυτό που έγινε. Συγγυναικείες ομάδες προσφέρουν οι παράγοντες τέτοιες φανέλες θα αγοράσουν. Λέω Πικασό. Όχι, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με καμιά εταιρεία. Ρε, το νόημα του μηνύματος. Ναι, τέτοιες φανέλες θα αγοράσουν. Απλά τώρα ξέρεις τι γίνεται. Σου μένει μια αρνητική εικόνα. Κατάλαβες. Είναι πλήγμα. Αλλά θέλω ο Χρήστος να με ενημερώσει που θα μάθω για την ανακοίνωση Πούμα. Τι θα πει. Να είμαστε εντάξει με τον κόσμο. Πάτα Πούμα και δε. Τι, Google. Τι α ενημερώσει. Έχουμε και κάτι άλλο. Σιγάρε κόκκινε, θα σκοτωθούμε στη δουλειά. Μήπως πρέπει να πάρουμε μισθρή και αλφάδι να πούμε και να πρέπει να κλάψουν το air conditioner μια χαρά. Ο άλλος παίζει μπάλα και λέει κάποιος σιγά τη δουλειά. Σιγά τη δουλειά παίρνει εκατομμύριο. Εσύ τι κάνεις δηλαδή. Κάθε δουλειά έχει τη δυσκολία. Σιγά τη, δεν μπορεί να πατήσει το Google να πατήσει. Δεν δηλαδή. Το Google, έχω άλλη δουλειά να κάνω. Α, έχει δουλειά, ρε εσύ, Χρήστος. Λοιπόν, ο Χρήστος δηλαδή τρει ώρα δεν μπορεί να έχει δουλειά. Ο Χρήστος τη βρήκε, θα μου πει μπες εκεί και δεν στην εκεί. Θα το πει, καλά. Αυτό τελείω. Θα μπορούσα να το πούμε στο μηνύμα του. Πάει τελείω. Δεν το κάνω. Δεν το κάνει. Για να μην ξοδέψει το μήνυμα. Το λε τον αέρα τζάμπα. Καλά. Στείλε χίλια μηνύματα τώρα από το κινητό μου. Χίλια στιγμή. Δεν θέλω ρε κόκκινε. Μη. Εμένα ρε ματζίρι θα πεις ματζίρι. Μη. Πάμε ρε σε διάλειμμα. Μην ξανοίγεσαι. Κομματάρα είναι, αλλά πρέπει να βάλουμε μπρος. Το 2310-90-90-90 είναι δικό σας, 9.55 κενό. Το μήνυμά στο 54-340. Μιλήσαμε για το μαύρο χάλι που είναι ο Ηρακλής. Για το πόσο άσχημα είναι τα πράγματα στον Άρη, ενώ εξελισσόταν διαφορετικά. Και ο τι εξελισσόταν. Δεν είχαμε, ρε φίλε, φωνές οι οποίες λέγανε ότι ήταν. Θα βγουν τα λεφτά, θα γίνει. Λοιπόν. Για τον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει κάτι δυσάρεστο να πούμε, γι' αυτό και δεν λέμε κουβέντα. Λοιπόν, και για αυτά τα οποία βλέπουμε στο Euro, κάναμε κάποια ανάλυση. Είπαμε ότι οι πρωταγωνιστές είναι οι αμυντικοί, δεν ξεχωρίζουν οι επιθετικοί. Κάναμε και κάποια επιμέρους σχόλια. Από εκεί και πέρα είπαμε για ποιο λόγο δεν βγαίνουν τα over που περιμέναμε και βγαίνουν πολλά under. Λέτε ό,τι θέλετε στα 390, αφού υπενθυμίσω ότι αν θέλετε να βρείτε το δρακό τη δική σα αρεσκία από το πιο μικρό. Από ένα καθρέφτη μέχρι και μηχανή αυτοκίνητου με 150 ευρώ δεν έχετε παρά να τηλεφωνήσετε. Στο 18133 η Αφή Κωνσταντινίδη φορτίζουν για τα υπόλοιπα ανοιχτά κάθε μέρα και την ημέρα του Σαββάτου. Τρεις γραμμές απασχολημένες, αλλά τρεις είναι ελεύθερες, τα τρία εντάρια δικά σας, πάμε. Και παρακαλώ. Ποιες τρεις, ρε. Δύο είναι. Καλησπέρα, παιδιά, τι κάνετε. Εδώ ψέματα θα πει όπως. Είναι ασύλληπτος, ρε. Λέγε, ρε, εσύ, Νίκο. Καλησπέρα, είστε καλά. Καλά είμαστε. Ωραία, λοιπόν. Καταρχήν πρώτα απ' όλα το ποδόσφαιρο είναι marketing και όταν βλέπουμε αυτή την εικόνα που παρουσίασε τις προάλλες η εθνική ομάδα
της Ελβετίας είναι ό,τι χειρότερο για το μάρκετινγκ που εκπροσωπεί αυτή τη φανέλα. Έτσι δεν είναι? Ακούγομαι? Ναι. Λοιπόν, δεύτερον, Κωστή, θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο διαλλακτικοί και να είμαστε λίγο πιο ψύχρεμοι σε κάποια πράγματα όταν μιλάμε για κορυφαίους αθλητές όπως είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο ή ο Μέση, γιατί και η FIFA και η UEFA είναι άκαρδη από την άποψη πια ότι αυτοί οι αθλητές παίζουν στα πρωταθλήματά τους πολλά παιχνίδια, διανύουν πολλά χιλιόμετρα και έχουν τώρα μέσα στην κάρτα να κάνουν και το Europa αυτό που παίζει τώρα, έτσι. Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν τα πρωταθλήματα να τελειώνουν πιο νωρίς και να μην μπαίνουν σε τέτοια ταλαιπωρία του οι μεγάλοι αθλητές, γιατί και εμείς παθαίνουμε ζημιά στο θέμα του θεάματος. Τι να περιμένω άλλο εγώ, ρε, 20 από τον Κριστιάνο Ρονάλντο να δω, όταν είναι αυτός ο οποίος έκανε τη Ρεάλ να πάρει το Champions League, τι να περιμένω άλλο εγώ από αυτό το παιδί? Δεν μπορώ να περιμένω θέαμα σε αυτό το... Μα ο Κριστιάνο Ρονάλντο στον τελικό του Champions League δεν ακούμπησε την μπάλα 120 λεπτά και βάρεσε τον τελευταίο πέναλτι. Εκτός από τον τελευταίο πέναλτι, εγώ δεν τον είδα. Ρεσί, Νίκο. Τα τρεξίματα που είχε και τα υπόλοιπα δεν τα είχε. Νίκο, άκουσε, Νίκο. Άκου, Νίκο. Και ο Μπέιλ βάρεσε το φάουλ με την Αγγλία. Ωραία, το έβαλε. Δηλαδή, εγώ, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Εκατομμύρια ευρώ παίρνουνε. Ρε φίλε, εγώ θέλω να σε δω. Ένα μένα να μου την πάρει, να τριπλάρει. Τι να τρέχω, απασχολώ, λέει. Τι απασχολεί, ρε. Αλλά εκατομμύρια ευρώ παίρνουν και οι ομάδες τους από αυτούς, από τους χορηγούς και από όλα αυτά. Εγώ ξέρω, κύριε μου, ότι αυτοί παίρνουν εκατομμύρια ευρώ και εγώ από την καρέκλα μου δεν σηκώνομαι. Δηλαδή, σαν να πάω στο θέατρο να δω 4 καλούς ηθοποιούς τεράστιους να πληρώνονται χορηγίες κτλ. Και εγώ να φύγω ασυγκίνητος από το έργο, χωρίς να κλάψω, χωρίς να γελάσω, χωρίς να προβληματιστώ, χωρίς να περάσει μήνυμα μέσα μου κτλ. Δεν σηκωνόμαστε από την καρέκλα, ρε. Ρε, βλέπουμε τα μάτς και μας πιάνει λίθαργος, ρε. Ρε, λίθαργος μας πιάνει, ρε, Νίκο. Ένα λεπτό, ρε, Σικωστή. Αυτοί οι αθλητές φτάνουν τις ομάδες στους τελικούς. Με αυτούς τους αθλητές πας στους τελικούς. Δεν πας με τους Καμαλίδες. Φτάσαμε. Δεν πας με τον Μόντριτς στο τελικό. Έτσι, ούτε με τον Πέπε πας στο τελικό. Με τον Κριστιάνο Ρονάλντο πας. Με τον Μέση πας. Με τον Ντι Μαρία πας. Με αυτούς πας στο τελικό. Με τον Μόντριτς πας. Τώρα, εάν στο τελικό ο προπονητής προσαρμόσει όλη του την ενέργεια επάνω σε αυτούς τους αθλητές, είναι λογικό ότι θα έχει το ρεφής. Εκείνο δεν που με προβληματίζει πολύ είναι ότι βλέπω παιδαράδες αμυντικούς. Δηλαδή, ότι πλέον οι αμυντικοί και σε τακτικό επίπεδο, αλλά ιδιαίτερα σε ατομικό επίπεδο, έχουν γίνει αλόβητοι, έχουν γίνει ρομποκόπ. Είναι δηλαδή εκείνο το Boatek. Δεν θα μου. Μέχρι να τελειώσει το Euro, εγώ θα θυμάμαι τον Boatek, φίλε. Ούτε τον Ρονάλντο θα θυμάμαι, ούτε τον Μπέιλι θα θυμάμαι. Θα θυμάμαι και να τα σέντερ. Νίκο, να με συμπαθάτε και να πάμε και στον επόμενο. Νομίζω σε αυτό έχει. Θα κάνω μια ερώτηση, Γρηγόρη, και να κλείσω με αυτό. Πες μου. Μόνο αυτό θέλω. Ο κόσμος του Ηρακλή που φωνάζετε όλοι εσείς δεν έχει καμία ευθύνη φέτος. Ο κόσμος τι. Άφησε τον Παπαδόπουλο και τους παίχτες να παίζουν μόνοι τους χωρίς οικονομική βοήθεια. Ο κόσμος του Ηρακλή δεν φταίει. Δεν άκουσα κανένα να το καυτηριάζει αυτό το πράγμα. Μεγάλη κουβέντα. Θα σου πω εγώ. Στον κόσμο δεν μπορεί να ανοίξει τέτοια. Θα σου πω εγώ που φταίει. Ο κόσμος του Ηρακλή έχει μια αλαζονία. Θα ρίξει και υποστηρίζει την Μπαρτσελόνα και τη Ρεάλ. Λέει μόνοι μας αυτό, ιστορίες κτλ. Μόνοι σας δεν μπορείτε. Μόνοι μας, αλλά τα εισιτήρια εδώ που βλέπω εγώ φέτος για τον Ηρακλή. Πέμπτος εισιτήρια ήταν. Δεν είναι, ορίστε. Πέμπτος εισιτήρια ήταν. Πέμπτος εισιτήρια. Να αντιστρέψω. Περίμενε, να αντιστρέψω το ερώτημα. Για πες μου. Δεν μου λες, ο Πανόπουλος έχει κόσμο και διατηρεί την ομάδα κερδοφόρα. Συγγνώμη, λίγο. Ο Κομπότης. Μα δεν είχε μεγαλύτερο μπάτζετ από αυτούς, μικρότερο μπάτζετ από αυτούς είχε. Αυτό θέλω να. Και τι σημασία, αυτό που λες, τι σημασία έχει αν δεν έχει μικρότερο μπάτζετ? Δεν έχει. Φυσικά και δεν έχει. Υποτίθεται ότι ο Ηρακλής είναι μεγάλη ομάδα και θα πρέπει να έχει 15.000 κόσμο μόνο. Μαζί σου και έχεις δει. Αυτό είναι άλλη κουβέντα. Ρωτάω. Όταν οι άλλοι έχουν μαγαζιά που υποτίθεται δεν έχουν κόσμο και έχουν δουλειά. Και έχουν λοιπόν, και κέρδη. Εγώ να πω ότι φταίει ο κόσμος. Είναι μάπα και το προϊόν.
όταν ξέρεις ότι ο πρόεδρός σου είναι χαμηλής εμβέλειας και πρέπει να το βοηθήσεις, θα πρέπει για να έχεις να μπορείς να φωνάζεις τώρα, θα πρέπει το γήπεδο να ήταν γεμάτο για να μπορείς να φωνάζεις. Όταν το γήπεδο είναι άδειο και οι περισσότεροι πηδάν τα κάγκελα, τότε δεν έχεις δικαίωμα να φωνάζεις σαν ο παδός του Ηρακλή. Πολύ ωραία, καλά. Και να μας πείτε και για το Βέλιο. Επειδή ρώτησε για την Αλβανία. Ναι, ναι. Δεν έχει καμία περίπτωση να περάσει, θα σου πω γιατί. Γιατί δεν έχει περίπτωση. Σαν την Αλβανία δεν μπορεί να περάσει. Όχι. Γιατί. Η Αλβανία έχει πετύχει ένα γκολ και έχει δείχνει τρία. Ωραία. Είναι με συντελεστή μείον δύο. Ωραία. Έχει τρεις βαθμούς. Ναι. Θα πρέπει για να βρεθεί η τρίτη. Ναι. Οι υπόλοιποι να είναι. Η μία τρίτη έχει βρεθεί από τον όμιλο της Αγγλίας. Μάλιστα. Είναι Σλοβακία. Άρα λες ότι δεν μπορεί να είναι. Δηλαδή πρέπει τώρα και οι δύο να δεχτούν να έχουν αρνητικό η τρίτη ομάδα. Ρε, μπορεί ή δεν μπορεί, ρε, τι δεν πες, έχεις άλυση. Βάσει λογικής, όχι. Τι πιθανότητες έχει. 1%. 1%. Ναι. Ο Βέλιος έχει ικανότητες. Έχει κανένα. Ο Βέλιος που θα πεθάνει με φάρμακο. Έχει, αυτός δεν έχει καμία. Μου στέλνουν μήνυμα τώρα. Ναι, τι σου λένε. Ο φίλος και λέει, ψεύτη Ραπτόπουλε, πάτησα τώρα Βέλιο και έβγαλε 4 ιστοσελίδες για τον παίκτη. Πάει, εγώ πάει στον Αλέξανδρο έβγαλα. Και εγώ που πάτησα τον παίκτη. Πάμε επόμενη γραμμή. Α, τώρα γραμμή. Χθες πάντως εγώ πάτησα. Αχ, χθες. Αναχαθείς, ρε. Έλα, φίλε. Ναι. Γεια σας, παιδιά. Καλώς. Γεια σας, κύριε Κώστα. Και να μας πείτε και για την περίπτωση Αλέξανδρου Βέλιου. Εγώ είμαι υπέρ του δημοσιογράφου, γιατί στο θάνατο υπάρχει αξιοπρέπεια. Συγχαρητήρια και θέλει μεγάλη μαγιά. Παντελόνι, εγώ δεν το γούσταρα σαν δημοσιογράφο. Αλλά λέω, μεγάλη ψυχή πρέπει να έχει για να το κάνει αυτό. Λέγε, φίλε. Έκανε θανασία. Βέβαια. Θα κάνει. Α, θα κάνει. Μάλιστα. Και εγώ είμαι φανατικός υπέρ της ευθανασίας και έχω βγάλει στα 30 μου χρόνια ταυτότητα δωρητού οργάνου σώματος. Αυτό κακώς το έκανε. Γιατί μπορεί να συστήσουν σε καμιά γωνιά να σου πιτσιρικάσει και να σου φάνε κανένα νεφρό να πούμε. Θεμητό και το να είστε υπέρ της ευθανασίας είναι δικαίωμα του καθενός και πολύ ωραία η κίνηση του δωρητού οργάνου. Αλλά δεν νομίζω ότι έχουν σχέση άμεση. Λέω ότι οι άλλοι για θρησκευτικούς λόγους δεν βγάζουν ταυτότητα δωρητού οργάνου σώματος επειδή πιστεύουν στον παράδεισο. Κάνετε λάθος, κύριε Κώστα. Κάνω λάθος, εντάξει. 100% σίγουρος, γιατί έχει δικαίωμα κάποιος να γίνει δωρητής σώματος και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αυτοί οι οποίοι, και σου λέω, αυτοί οι οποίοι δεν γίνονται δωρητές σώματος, δεν γίνονται για αυτόν τον λόγο. Να σου πω εγώ γιατί δεν έγινα δωρητής σώματος. Γιατί μπορεί κανένας Ρώσος μεγιστάνας, κανένας πρωθυπουργός, ναι, να του λείπει κανένα νεφρό, λοιπόν, να με τη στήσουν σε καμιά γωνιά και να μου πάρουν το νεφρό. Άστα ρε, κύριε Κώστα, τώρα. Να πάμε στο προκείμενο. Και είμαι υπέρ όμως, αν μπορείς μετά το θάνατό σου να σώσεις ένα παιδί, να το κάνεις, αλλά να μην το ξέρει κανένας. Γιατί άμα το ξέρουνε, συστήσανε. Λοιπόν, ναι, να πάμε στο προκείμενο. Πάμε. Αναφερθήκατε για τη Ρωσία. Πραγματικά, τους Ρώσους της ηλικίας μου και μεγαλύτερους κατά 10 χρόνια, τους πιάνει θλίψη και μελαγχολία βλέποντας αυτήν τη Ρωσία. Που αυτή η Ρωσία μόνο έναν παίχτη έχει μεγάλης κλάσης, τον Κονοπιάνκα της Σεβίλης. Συγχωρέστε με, έχει κι άλλους. Που κι αυτός... Δηλαδή, συγγνώμη, ο Ακενφέευ δεν είναι πολύ μεγάλος θανατοφύλακας. Δεν έφυγε στην Ευρώπη να τον δούμε. Όχι, αυτό που έχετε δει εσείς. Δεν έφυγε στην Ευρώπη να τον δούμε. Σου απαντάει, τα κόσια του δεν τα δοκίμασε στην Ευρώπη. Αυτό. Δεν έφυγε στην Ευρώπη να τον δούμε. Είναι μια απάντηση, εντάξει. Ναι. Έτσι. Είναι, αλλά ο Κονοπιάνκα είναι σε μια ομάδα που επιτρεί και συνέβαλε τα μέγιστα που επιτρεί. Τώρα με αυτή τη Ρωσία, τους 11, τους 15 που είδες. Αν σε πούνε στον ΠΑΟΚ ή στην ΑΕΚ που είσαι εσύ εξής, θα σε φέρουν ένα Ρώσο center for 1,90. Δεν απιαστεί η καρδιά σου. Μα δεν μου άρεσε κανένα. Τι να σ' αρέσει, ρε. Δεν μου άρεσε κανένα. Συγχαρητήρια έχω να δώσω στην Αλβανία. Ο Κονοπιάνκα πάντως είναι Ουκρανός και όχι Ρώσος. Ουκρανός, συγγνώμη. Συγγνώμη για το λάθος. Στην Αθήνα, πέσω. Συγχαρητήρια στην Αλβανία και στην πέσω και στην Ουαλία που είναι οι ευχάριστες εκπλήξεις του Euro. Μάλιστα. Τα λέμε. Οι Αλβανοί βγήκαν στους δρόμους και έγινε ο χαμός μετά το 1-0.
Σπήρες χαμπάρι. Καλά κάνανε. Καλά κάνανε. Στεναχωρέθηκες. Να στεναχωρηθώ. Ναι, ξέρω εγώ, σε βλέπω βαρύ. Καλημέρα. Ξέρω εγώ τι είσαι, λέω. Ναι. Καλημέρα. Χριστό. Χριστό. Μισό λεπτό λίγο. Ποιος Χριστός. Επειδή ο Ρακάτσης παρεμένει και λέει ότι έχει πολλές πιθανότητες. Λοιπόν, περνάνε οι τρεις καλύτεροι. Άρα θα έχει δίκιο ο Ρακάτσης. Γιατί καλά, θα το ψάξει. Ναι. Η Σλοβακία έχει περάσει. Εντάξει, μία. Πόσοι περνάνε τρίτες. Πόσες τρίτες περνάνε. Η Βόρεια Ολλανδία έχει τρεις βαθμούς. Πόσες τρίτες περνάνε. Η Τσεχία έχει έναν βαθμό και παίζει με την Τουρκία που είναι καλύτερη ομάδα από την Τουρκία. Θα πρέπει να αυτοκτονήσει, να κερδίσει η Τουρκία με 1-0 και να είναι καλύτερη η Αλβανία. Σουηδία, η Ιρλανδία εδώ στον όμιλο υπάρχει ένα θέμα. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα Ισλανδία, Πορτογαλία. Πιστεύω ότι η Πορτογαλία θα την κερδίσει την Ουγγαρία. Άλλο ότι πιστεύω. Και δεν υπάρχει θέση για την Αλβανία να περάσει. Έτσι λες. Η γνώμη και τα προγνωστικά μου, ναι. Άλλο η γνώμη σου και τα προγνωστικά σου, και άλλο αν έχει δυνατότητες να περάσει. Εσύ μας την απέκλεισες τώρα. Αυτό σε λέω, Ραγκάτσης. Δεν σου λέω ότι θα περάσει. Όχι, λέει ότι έχει πολλές πιθανότητες. Εγώ λέω ότι έχει λίγες πιθανότητες. Άρα έχει πιθανότητες. Πιθανότητες έχει πάντα. Εσύ μας είπες τα αποκλείθηκε η Αλβανία. 1%. Άντε ρε, πάνε στον κόσμο, ρε. Χαϊβάν. Παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα. Ποιος είναι? Τι κάνουμε? Αλβανία. Ολλανδέ, τι έγινε, ρε. Έλα, τι να γίνει, για πες. Θα ήθελες να είσαι Αλβανός? Όχι. Όχι. Χαίρομαι που είμαι Έλληνας. Χαίρεσαι που είσαι Έλληνας? Πες μου τρεις λόγους που χαίρεσαι που είσαι Έλληνας. Ένα, γιατί δεν έχω σχέση εγώ προσωπικά με τον νέο Έλληνα. Πρώτη μου χαρά. Μ' αρέσουν πιο πολύ άλλα. Α, για σένα μιλάς. Γενικότερα, γιατί θεωρώ ότι σαν Έλληνας θεωρώ ότι αυτό το είμαι καλύτερος. Δεύτερον, γιατί έχω κάτι που δεν μπορεί να μου το στερήσει κανείς, δυστυχώς, και ο κόσμος απέδειξε στα μνημόνια ότι ο κόσμος θα πάει να ρίξει μια βουτιά και να ξεκουραστεί, γιατί το δικαιούται όλο το χρόνο από το ζόρι πλέον. Α, για τη βουτιά που έριξε είσαι περήφανος ο Έλληνας, ναι. Ναι, ρε φίλε. Καλά, ρε φίλε. Είναι σημαντική και αυτή. Είναι σημαντική λόγη. Θα με πείσεις και εμένα στο τέλος να περηφανευτώ κι εγώ. Ναι, ναι, ότι η νοοτροπία του Έλληνα δεν μπορούν να τη δαμάσουν με όλο αυτό το φόβο που του πουλάνε. Άστο αυτό. Μίλησε ένας παροξής πριν ότι για να απαιτήσει, λέει, ο Ηρακλειδέας να έχει έναν επιχειρηματία που να πληρώνει στην ώρα του και όχι να παίρνει το Μέση και το Ρονάλντο που το φέρνει ο συμπολίτης, πρέπει να έχει γεμάτο γήπεδο. Θέλω να του θυμίσω, για να μην έχει ασθενή μνήμη, ότι ένα από τα μεγαλύτερα αρνητικά ρεκόρ που έχουν γίνει ποτέ σε ποδοσφαιρικό αγώνα Α' Εθνικής είναι τα 839 εισιτήρια του ΠΑΟΚ όταν ήθελε να διαδηλώσει το γεμάτο γήπεδο εναντίον του κυρίου Βουλινού. Να μην τα ξεχνάει, γιατί εμείς δεν είμαστε... 59. 859, συγγνώμη. 59. Α, 59, ωραία, εγώ έβαλα και 800 άτομα γιατί είμαστε, είμαι large για αυτούς. Εγώ σου λέω λοιπόν ότι το 15ο budget της κατηγορίας με το 5ο στα εισιτήρια, με έναν διαχειριστή ο οποίος θα έπρεπε να ξέρει τα απλά μαθηματικά, ο Ερκλής με αυτό το roster και με αυτό το budget που είχε φέτος θα έπρεπε να βγει για πλάκα. Ο κύριος Παπαδανασάκης δεν έχει βγει να πει αυτά που πρέπει να πει. Και εγώ θέλω να απευθύνω πλέον το λόγο στον κύριο Στράτζαλη και στον άλλο τον κύριο που τον υποστηρίζει, τον κύριο Νικολαίδη, μέσα στην ΠΑΕ και μεταφέρουν τη γνώμη του και ο πρόεδρος υποσχέθηκε λεφτά και μη στεναχωριέστε. Κύριε, ο κύριος αυτός που υποστηρίζεται έχει οδηγήσει την Ηρακλή στον πάτο. Μην νομίζετε ότι ο κόσμος του Ηρακλή τρώει το σανό. Όταν κάθε μέρα ακούει για αποχωρήσεις. Ολλανδέ. Όταν άκουσε με μισή. Άρα και ο Παπαδόπουλος του Άβελ που το στηρίζει, κατακριτέος κι αυτό. Όχι, Παπαδόπουλος. Γιατί ο Παπαδόπουλος δεν είναι κατακριτέος? Τι είναι ο άλλος της διοίκησης? Γιατί. Παντελονάτος είναι. Τι. Είναι παντελονάτος γιατί αν φύγει θα φύγει το ρόστερ. Το ξέρει. Μην τρελαίνεσαι με τον Παπαδόπουλο. Τότε και οι παίκτες που μένουνε κακώς μένουνε. Να τον εγκαταλείψουνε. Να κάνουν προσφυγή. Δεν καταλαβαίνεις τι λέω. Ο Παπαθανασάκης πρέπει να αποτελέσει παρελθόν. Με ποιο τρόπο? Όχι χθες. Με οποιονδήποτε. Ας βρεθεί άλλος διαχειριστής, δεν φίλε. Το Βέλιο λέει ότι θα πάρει τα λεφτά του Βέλιου και τα τηλεοπτικά και θα διαχειριστεί τον Ηρακλή. Ναι. Θα βάλει 0 ευρώ. Εσύ πόσα λεφτά μπορείς να πάρεις? Μπορεί να του δώσει κανένα ψηλό μαρινάκι, ρε φίλε. Ρε τι να του δώσει τώρα, σου λέω, ο άνθρωπος δεν μπορεί πλέον να παραμείνει στο τιμόλι της ΠΑΕ Ηρακλής. Κύριε Στράτζαλη και κύριε Νικολαίδη, απομακρυνθείτε. Δεν μου λες, έχετε λύση, έχεις λύση. Υπάρχει λύση. Ποια? Υπάρχει λύση. Ποια? Υπάρχει λύση. Ποια? Τη δίνει την ομάδα. Σε ποιον? Τη δίνει, σε μένα. Σε σένα.
Σουπεράδες θα γίνεται δηλαδή. Όχι, ρε, εγώ την παίρνω την ομάδα από αυτόν. Άκη, θα τη δώσω αλλού. Θα τη δώσω στον Αμεσολαβητή θα γίνει. Εγώ εσύ. Την παίρνω εγώ. Θα πάρει το τίμημα εσύ δηλαδή. Εγώ το λέω, εγώ το λαμβάνω. Αν είναι αυτό, θα λαμβάνω κι εγώ και εσύ. Μεσάζω δηλαδή. Θα πάρω μαζί. Ε, εσένα θα σε κάνω και την πρόοδο. Για να σε έχω να μου λε και γνώμε. Τι λε. Άμα με πληρώσει. Πάρε δρόμο από τη ζωή μας, ρε, φτάνει. Να μιλήσει κι άλλος ένας. Άμα με πληρώσεις έρχομαι, γιατί επαγγελματίες. Παρακαλώ. Ναι. Καλημέρα. Χαίρετε. Ναι. Χαίρετε, καλησπέρα σας. Χαίρετε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Κότσο, καλησπέρα κύριε Ραπτόπλε. Καλησπέρα κύριε μου. Εγώ είμαι ο Αλεξάνδρος Βουσκός. Σας ακούω χρόνια. Ναι. Άμα μπορείτε για την Αλβανία. Ό,τι θα βγει, θα βγει. Μακάρι που πήρε μία φορά θέση. Γιατί έχω ορκιστεί από 87, δεν κατέβουμε ποδοσφαίρα. Γιατί? Γιατί έπαθα μία φλάχ, όχι ξύλο, τέτοιο δεν μπορεί να το. Για μία φλάση ορκίζει και να μην ξανασχοληθεί. Όχι, ακούω, τα παρακολουθώ, δεν μιλάω. Τώρα έχω ένα φίλο εκεί στην Κρεμενά, στην Καλαμπάκα, και αυτό τσιουμπάνο είναι, δουλεύει σε μία φάρμα όπω εγώ. Ναι. Γιατί ακούει κοκόρα τώρα και το λέει το αφεντικό, μιλάει τηλεφώνητη. Και ο Σαραβάκος πότε πέσει παλιά με τη Εθνική, άμα μπορείτε μαζί με τον Ραπτόπουλο, με ποια ομάδα παίζει τότε στο ελληνικό ποδοσφαίρο? Στον Παναθηναϊκό έπαιζε. Στο Παναθηναϊκό. Ακούς φίλε, γιατί με ακούει τώρα, ακούει το σταθμό, έχει πει τον Ραπτόπουλο πριν ένα χρόνο ένα πατριώτης Τορναδόρο. Δεν σε πω εσένα, θα σου πω το βράδυ. Εντάξει, το μάθε, έχουν βάλει στίγμα. Αυτός για ποια ομάδα, πού είπε ότι έπαιζε? Επέσαι με τη Λαρίσα, μου λέει εμένα. Στη Λάρισα? Ναι. Τον μπερδεύει με τον Καραπιάλη. Με ποιον? Με τον Καραπιάλη. Άμπρα. Και ο Καραπιάλης περισσότερο παίξε. Και ο Καραπιάλης περισσότερο παίξε ενδικιό όσο ήταν στον Ολυμπιακό. Άμα θέλεις να μάθεις, κύριε, δεν σε πήρα γι' αυτό, γιατί είμαι καλό παιδί, δεν λέω τέτοιο πράγματα. Ήταν στο τετάρτο Λίπιο το 87, κύριε Κότσινα. Και αυτό. Και στο Λίπιο έχουμε εξετάσεις τότε και ακούσαν το τέτοιο, έτσι, η ομάδα Σκόντρα, λέγεται Βλασνία, τα αδέρφια, με τον Δυνάμο. Και έδινουμε εξετάσεις με τη Φιλινάδα εκεί πέρα, ένα τελειώρος άσπρο μαύρο μπροστά, επέσουν οι δύο ομάδες μαζί. Περνάει μια φορά, περνάει δύο φορές, το λέω φύγε, έχουν γίνει βαλίτσες στα μία, πώς τα λένε αυτοί που λωνίζουν τα καλαμπόκια, τα σιτάρια. Κουμπίνα, πώς τα λένε. Μάλιστα. Να είσαι καλά φίλε, γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Συγγνώμη. Λοιπόν, τι με σπρώχνεις ρε. Τι με σπρώχνεις. Τι θέλεις. Λέει κάναν αποχή παόξιδες εκεί. Έτσι γράφει. Γι' αυτό λέει. Δεν το λέει έτσι. Πες στον άσκρο τον Ολλανδό ότι τότε είχαμε αποχή και δεν πηγαίναμε. Ναι, ναι. Κόκκινε δεν το ξέρεις αυτό, αλλά διορθώνεις τον αριθμό. Το είπε ρε. Καταρχήν το είπε ο Ολλανδός. Είπε ότι τότε που κάνανε αποχή και να διώξουν το Σαββίδι. Γιατί. Και ο Ηρακλής την περίοδο 95-96 με τον Πανηλιακό είχαμε 364 εισιτήρια. Βροχερός καιρός ήταν, λέει ο 678. Όσο είσαι Ηρακλής εσύ, εγώ είμαι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ. Άσε ρε φίλε τώρα, τρελίτσα όλοι. Λοιπόν, η διάθεση αλλάζει μόνο με χρώμα, γι' αυτό χρωματοθεραπεία μόνο με Vitex. Εποχή για ανανέωση, Vitex από το 1960 βάφει στην Ελλάδα με τα ομορφότερα χρώματα. Θα τα βρείτε στα καταστήματα Κοσμάογλου, Κωνσταντίνου, Καραμαλή 126, Εθνική Άρτης 82 και Φιλίπ 74 στο Φίνικα με τηλέφωνο το 2310-480-606. Αλφα μη 2 κενό. Γιούρο ονοματεπώνυμο στο 54-344. Αλφα μη 3 κενό. Κατασκήνωση ονοματεπώνυμο στο 54-344. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επαναρχόμαστε. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι το 2310-90-90-90 είναι δικό σας. 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54-340. Να πω ότι ο Deliveras σκοράρει με αποκλειστικές προσφορές από τα καλύτερα καταστήματα. Deliveras.gr σκόραρε και στο Deliveras.gr και κέρδισε πόντους επιβράβευσης. Λοιπόν, δύο βλέπω στην αναμονή, άλλους τέσσερις περιμένουμε, τα 390 για δικά σας. Πάμε, παρακαλώ. Καλημέρα στην πιο ερωτική και γκρινιάρα πόλη. Καλώς στα γραφεία της ΠΑΕ. Καλημέρα σας κύριε Κόκκινε, καλησπέρα σας και καλημέρα καλησπέρα στον κύριο Ραπτόπουλο. Τι κάνετε, πώς είστε, γιατί που τόσο γκρινιά κύριε? Τι γκρινιά, μωρέ, έχει πια μια 200 βαθμούς Κελσίου έξω. Κύριε Ραπτόπουλε μου, πιστεύω να είστε πολύ περήφανος σαν Έλληνας, διότι χάσατε δύο φορές από τα νησιά Φερόε, με έναν προπονητή μια φορά
και με έναν γενικό αρχηγό του Μπουρούπουπου και μετά με έναν άλλον προπονητή με γενικό αρχηγό του πρωταθλητή. Κύριε, κύριε Οδηγέ, όχι, όχι. Άλλο, εγώ ερώτησα τον Ολλανδό, πες μου τρεις λόγους που είσαι περήφανος σαν Έλληνας γενικά. Όχι ποδοσφαιρικά. Είμαι περήφανος γιατί χάσαμε δύο φορές από τα νησιά Φερόε. Ακούμε. Και δεύτερον, ακούμε, είναι... ακούμε ξανά. Δεν το πιέσες. Λέω, λέω τους ακροατές να μου πούνε. Είμαι περήφανος που σαν Έλλην ναι. Είμαι η μοναδική ομάδα που το κατέκτησε το 2004 και δεν παίζω σε αυτή τη διοργάνωση του 2016 που παίζουν 24 ομάδες, ρε φίλε. Και σαν Έλληνας πάλι είμαι περήφανος, ναι. Διότι ο προπονητής της Ουαλίας, ρε φίλε, πέρασε τρεις μήνες από την Ελλάδα και τον διώξανε οι άλλοι από τον κάμπο. Στη Λάρισα, ναι, τον διώξανε. Κειμένο! Αχ, τι θα πάθουμε! Δεν μου λέτε, κύριε Κόκκινε. Εδώ είναι. Καλό. Εδώ. Και κύριε Ραπτόπουλε, ποιο βλέπετε να το σηκώνει. Ο Κόκκινος που με είπε, φοβάμαι ότι θα το σηκώσει η Ισπανία. Η λέξη φοβάμαι δεν ξέρω γιατί το είπε. Πιθανόν έχει ποντάρει κάπου. Φοβάται. Είναι η άλλη εθνική Αλβανίας, η άλλη με τα κόκκινα, η Ελβετία. Ναι. Αυτοί έχουν κανονικές φανέλες πούμα. γιατί 10 Αλβανοί παίκτες παίζουν, κύριε Ραπτόπουλε. Δεν είναι η άλλη εθνική Αλβανίας. Είναι, πώς δεν είναι. Μάλιστα. Γιατί η πολυεθνική η εθνική Γερμανία δεν σας ενοχλεί? Γιατί, κύριε Κόκκινε, εσείς που θέλετε να μάθετε τώρα, έχετε δει ποτέ παγκόσμια πρωταθλήτρια στον αγωνιστικό χώρο με δύο λευκούς, με 100.000 θεατές που να μην υπάρχει ένας έγχρωμος και οι υπόλοιποι να είναι έγχρωμοι? Επιτρέψτε μου, δεν λέγονται έγχρωμοι, είναι μαύροι. Είναι κόκκινοι, ναι. Είναι κίτρινοι. Το έγχρωμο είναι ρατσιστικό σχόλιο. Μου λέτε, όταν το κατέκτησε η Εθνική Γαλλία στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στη χώρα της πριν μερικά χρόνια. Βεβαίως. Πείτε μου πόσοι παίκτες ήταν λευκοί. Μιλάτε ρατσιστικά, κύριε μου. Όχι, δεν μιλάει, ρωτάει. Ρωτάει, δεν μιλάει. Δύο. Πείτε μου δύο. Δύο ήταν. Δύο. Δύο ήταν. Δύο. Ήταν. Σας είπα, δύο ήταν. Γιατί είναι ρατσιστικό το ερώτημά του? Ναι, γιατί τι σχέση. Τι σχέση έχει το χρώμα? Ο Βι Βάντερσον, ο Βι Βάντερσον το 82 και το 86. Μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ. Ναι. Από ποιους αποκλείστηκε η Γαλλία στο Μουντιάλ το οποίο έγινε στην Ιαπωνία? Είχανε τερματίσει. Από τη Σενεγάλη μήπως? Η οποία ήταν μόνο μαύρη. Τι λογική είναι αυτή, δεν μπορώ να το καταλάβω. Ναι, σας απαντάω με ερώτηση. Είχαν τερματίσει τελευταίοι στον όμιλό τους, όπως και η Εθνική Αργεντινή. Παιδιά, το παγκοσμιοποιήσαμε το θέμα. Εδώ Αλβανοί σηκώσαν βάρη στην Εθνική Ελλάδος με τον Ιακώβου. Άστε το θέμα τώρα. Πάμε παρακάτω. Επόμενη γραμμή. Εντάξει, υπάρχει παγκοσμιοποίηση τώρα. Μαύρη, άσπρη, κίτρινη, γίναμε ένα όλοι. Να είστε καλά. Θα υπάρχουμε και ένα κοινό νόμισμα παγκόσμιο και θα τελειώσει φασαρία. Στον επόμενο. Πάμε ναι. Επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλώς τώρα. Βασικά παίρνω για να σας πω εδώ από τα πύργο με στροφή ασβεστοφορείου έχει μία ταλίκα στη μέση. Ένα συνάδελφος έχει κολλήσει στη μέση, κολλήσει τα φρένα του. Επταπυργίου με... Από το επταπυργίο, τον κόμπο επταπυργίου μέχρι τον κόμπο του... Σε ποιο ρεύμα. Για ασβεστοφόρη λέω. Για ασβεστοφόρη, δηλαδή όπως πηγαίνουμε από Θεσσαλονίκη για... Μάλιστα, από ανατολικά προς δυτικά. Ναι, ρε, τα ασβεστοχώρια δυτικά είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πέσαν οι υπόλοιποι. Ναι. Απαντάω στο ραγκάτσι. Να απαντήσεις στο ραγκάτσι. Για να τελειώνουμε. Περνάνε τέσσερις. Εγώ τρεις. Είπα λάθος. Πόσοι τρίτοι περνάνε? Τέσσερις περνάνε. Λοιπόν. Πολύ ωραία. Λοιπόν, η Σλοβακία έχει περάσει. Πάμε στους άλλους τρεις. Λοιπόν, μένουν οι υπόλοιποι. Πόσοι είναι οι υπόλοιποι? Η Βόρειο Ιρλανδία. Έξι είναι οι όμιλοι. Δηλαδή, μένουν άλλοι τέσσερις. Τέσσερις για να περάσουν οι τρεις. Λοιπόν. Και. Αν λέμε ότι περνάει και η Αλβανία, δηλαδή να περάσουν τρεις. Λοιπόν, η Βόρειο Ιρλανδία έχει τρεις βαθμούς και έχει θετικό πρόσημο. Σωστά. Παίζει σήμερα η Βόρειο Ιρλανδία με τη Γερμανία. Πρέπει να φάει πάνω από 3 γκολ από τη Γερμανία για να βρεθεί κάτω από την Αλβανία. Παρακάτω. Λοιπόν, οκ okay με αυτό. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, η Τσεχία παίζει με την Τουρκία η οποία δεν βλέπετε. Ποια δεν βλέπετε? Η Τουρκία. Δηλαδή η Τουρκία δεν μπορεί να κερδίσει τη Τσεχία, δεν μπορεί να πάρει πόντο. Όλα μπορεί να γίνουν. Λέω τι ισχύει. Ναι, τι ισχύει. Η Τσεχία που πήρε 2-2 από την καταπληκτική Κροατία ναι. Παίζει με την Κροατία που δεν βλέπετε. Με την Τουρκία παίζει κόκκινη.
Με την Τουρκία. Η Τσεχία παίζει, ναι, παίζει με την Τουρκία, που παίζει, δεν βλέπετε. Ναι. Και είναι απογοητευμένη. Ναι. Εγώ λέω ότι οι Τσέχοι μπορούν να κερδίσουν. Και αξίζουν να κερδίσουν. Λοιπόν, η Σουηδία παίζει με το Βέλγιο και η Ιρλανδία. Εδώ μπορεί να υπάρχει θέμα να αποκλειστούν. Εγώ δέχομαι ότι εδώ θα αποκλειστεί και η Σουηδία και η Ιρλανδία. Και η άλλη μετά που μένει, ο άλλος όμιλος, είναι Πορτογαλία 2, Αυστρία 1. Δηλαδή θέλει να μου πει ότι η Ουγγαρία, Ισλανδία και Πορτογαλία μπορούν να μείνουν έξω. Εγώ λέω καταρχήν ότι κερδίζουν οι Πορτογάλοι τους Ούγγρους. Τι κάνουν, λέει. Ότι θα κερδίσουν οι Πορτογάλοι τους Ούγγρους. Να δούμε. Λέω. Ναι. Και ότι οι Ισλανδοί κερδίζουν τους Αυστριακούς ή ας το φέρνουν χ. Ναι. Πώς θα βγει η Αλβανία, Ραγκάτσι, ως δεύτερη, ως μία από τις τέσσερις. Διακρίνω φόβο. Δεν, εγώ στα λέω, τα λεγόμενά σου. Λέω τα υπαρκτά σενάρια. Κομπλεξική μικροαστέλη. Ρε φίλε, εγώ σου λέω. Αλβανός τρίτος. Εγώ σου λέω με νούμερα. Πες μου πώς μπορεί. Ωραία, με ωραία, τα... τέλειος, σου είπα και αγώνες. Τέλειος, τέλειος. Μου λέει πολλά θα τα σενάρια. Θα στεναχωρεθείς, θα χαρείς. Θα χαρείς. Μακάρι να περάσει. Θα χαρείς, ε. Γιατί θα έχουμε θέμα. Α, δεν έχουμε Αλβανούς ακροατές. Ακρακές. Ακροατές είπα. Α, έχουμε, ναι. Πάνε. Γιατί μου πήρες το νερό. Ποιο νερό. Δικό μου το νερό. Το νερό μου το έφανε μαζί με τον καφέ και το πίνεις κιόλας. Σιγά το νερό, μισό ευρώ έχεις το δώσει. Καλημέρα. Εσύ να δώσεις μισό ευρώ. Σιγά, ναι. Εγώ πληρώνω κόκκινη. Και στα ραφιενέ και σε αυτά πληρώνω. Ναι. Να ξέρεις. Χαίρετε. 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 Βλέπω ότι είσαστε πάρα πολύ ανανεωμένοι εκεί πέρα. Και εσύ, ναι, συγγραφέα μου, ναι. Συγγραφέα, ερώτηση. Έλα. Αυτό με το Βέλγιο δεν σε συγκλώνησε. Σίγουρα. Δεν πρέπει να δίνουν δικαίωμα στους ανθρώπους που υποφέρουν να φεύγουν όποτε θέλουν αυτοί. Φυσικά. Τι σχέση έχει αυτό που λέει, ρε φίλε. Φυσικά. Είναι θέμα συζήτησης. Εγώ το πιστεύω απολύτω και θα σας πω για ποιο λόγο. Ναι. Θεωρώ, δηλαδή ακόμα και τα βαθιά γυρατιά, ναι, και θα μου το επιτρέψετε. Ναι. Όταν εγώ είχα τη μητέρα μου 93 χρονών και τη σήκωνα στα χέρια και την πήγαινα από εδώ και από εκεί και η γυναίκα ταλαιπωρητό, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά αυτός δεν είναι θάνατος αξιοπρεπής, κατά τη γνώμη μου. Είναι ταλαιπωρία. Άρα έχει δικαίωμα ο κάθε άνθρωπος έχει να επιλέξει μια αξιοπρέπεια στο θάνατό του. Ναι. Αλλά, υπάρχει ένα τεράστιο αλλά. Αυτό θέλει μεγάλη προσοχή για να γίνεται η ευθανασία. Μεγάλη προσοχή, είναι ένα πολύ λεπτό θέμα. Να ρωτήσω κάτι. Εγώ το δέχομαι. Να ρωτήσω κάτι. Ναι, Γρηγόρη μου. Επειδή διαβάζεις. Και το, ναι, ξέρω ότι διαβάζεις. Ναι, λοιπόν, ευχαριστώ. Όχι, δεν το λέω για κοπλιμέντο, είναι η αλήθεια. Ναι. Διαβάζει. Δεν μπορεί ένα συγγραφέας να μην διαβάζει. Ναι. Πρώτα, ναι, διαβάζει και μετά γράφει. Ναι. Λοιπόν, αν ανησυχεί ο Ραπτόπουλος μία για τους δωρητές σώματος, για την ευθανασία. Ο μέσος άνθρωπος πόσο πρέπει να ανησυχεί. Γιατί να ανησυχεί. Όχι, όχι, ρωτάω τον το συγγραφέα. Ναι, εγώ απαντώ. Ρώτησα, λέω, ναι, αν σωστό πρέπει, ναι, να ανησυχεί ο κάθε Ραπτόπουλος, ναι, για το θέμα ότι υπάρχει, ναι, πρόβλημα με την δωρεά σώματος. Απαντάω. Και εγώ λέω ότι δεν υπάρχει φόβος. Δεν υπάρχει φόβος. Αν υπάρχει, ή μάλλον αν πρέπει να υπάρχει φόβος μία φορά. Με την ευθανασία, συγγραφέα μου, πόσες φορές γιατί να υπάρχει. Το συγγραφέα ρωτά. Γιατί να υπάρχει με την ευθερασία. Πρέπει να υπάρχουν 100 ανησυχίες. Όχι, καμία. Φυσικά. Για λόγους κληρονομικούς, για λόγους χίλιους δυο. Πλάκα μου κάνεις. Τι κληρονομικούς. Οικονομικούς. Ρε συγγραφέα, ένα λεπτό, ρε παιδιά. Ναι, ένα λεπτό. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ας το θέλω λογικά στη μέση. Είμαι 20 χρονών και λέω να γίνω δωρητής σώματος. Μάλιστα. Είμαι φακελωμένος. Βεβαίως. Μάλιστα. Είμαι αθλητής, υποτίθεται. Βεβαίως. Ωραία. Υπάρχει ένας ο οποίος θέλει να πάρει την καρδούλα μου ή να πάρει το σηκώτη μου, να είναι πολύ πλούσιος και να πληρώνει. Με τρώει εύκολα σε μια γωνιά. Όχι. Μισό. Και τώρα γίνεται αυτό. Δεν τα ξέρει. Μισό, μισό. Πάει σε μια χώρα, τρίτη χώρα και τα πήρε. Λοιπόν, άκου εδώ. Αλλά λέμε δια της... Εάν εγώ όμως, σαν το Βέλιο, δεν θέλω να ταλαιπωρήσω την οικογένειά μου, τακτοποιώ τα οικονομικά μου, τακτοποιώ τα θέματά μου. Και βεβαίως αφήνω το μάτι του τον κόσμο χωρίς, ναι, να πονάω, να κάνω ένα τρόπινο να ποτήρνα μου και φεύγω. Γιατί να φοβάμαι. Είναι πολύ σωστό. Γιατί να φοβάμαι. Δύσκολη απόφαση. Τι. Δύσκολη απόφαση. Να φοβηθώ τι. Δύσκολη απόφαση. Κουράγιο θέλει. Παλικάρι κουράγιο μπορεί να έχει. Κουράγιο. Πρέπει να είσαι πολύ άντρας για να το κάνεις αυτό. Όταν φτάσεις πλέον στο τέλος. Δεν το κάνεις. Δεν έχω άλλη λύση. Ναι. Να φύγω τουλάχιστον αξιοπρεπώς. Αξιοπρεπώς. Έτσι, τώρα. Και να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Πριν πάμε στα. Τι σημαίνει, ναι, ο απομηχανής. Ο απομηχανής Θεός τι σημαίνει, εξήγησε το Ραπτόπουλο. Τι σημαίνει. Όχι σε μένα. Ξέρει γιατί γελάει.
Έχω... Πάντοτε έχει έναν απομηχανιστή. Έχω δικαίωμα να ελπίζω έστω και το τελευταίο δευτερόλεπτο. Όχι. Βεβαίως, βεβαίως. Όσο ζω, ελπίζω. Αυτό κάνει τη ζωή γοητευτική, ρε συγγραφέ. Μπράβο. Yeah. Κοίταξε, ο Ραυτόπουλος, έχω μάθει εγώ ότι έχει μια ομάδα ιατρών, θεραπώντων, οι οποίοι τον προσέχουν ως κόρην οφθαλμού. Το κόρην είναι εννοώ το μάτι, έτσι, τίποτα άλλο. Ωραία. Έτσι. Λοιπόν, για πες μου Γρηγόρη μου τώρα σήμερα τι θα κάνουμε εδώ. Ιρλανδία, Γερμανία, Ουκρανία, Κροατία, Τσεχία. Άσο, παράτε διπλά. Πώς? Παράτε διπλά. Ναι. Διπλά λοιπόν Γερμανία, διπλό Πολωνία, διπλό Ισπανία. Τι, διπλό Τουρκία. Όχι, 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 όχι. Μισό λεπτό. Η Γερμανία είναι διπλό. Λογικό. Η Πολωνία... Από ημίχρονο εννοείς. Όχι, όχι, δεν μπαίνουμε. Περασμένη πρώτη με ισοπαλία είναι Γερμανία. Προσπαθούμε, ναι. Με ισοπαλία είναι περασμένη. Από τη στιγμή που υπάρχει και το. Ακούστε, λέει ο Κωστής. Είναι, είναι διαστραμμένος αλλά ευφύης. Με ισοπαλία. Και με ισοπαλία. Περνάει πρώτη. Το ίδιο ισχύει και για την Πολωνία. Και με χ περνάει. Ξέρεις εντεκάδα, ξέρεις να ξεκουράσεις παίκτες ο Γερμανός. Μπορώ να σου δώσω εντεκάδα. Την έχεις, την έχεις. Λοιπόν, αυτά θα τα δούμε κατά την έννοια. Αλλά βλέπω και ανησυχώ. Εντάξει. Δηλαδή, βλέπεις δηλαδή Ισπανία βλέπω εκεί, εγώ Τσεχία, Τουρκία είναι το σημείο μου, εγώ θα παίξω Τσεχία. Τσεχία σου. Τίποτα άλλο. Δηλαδή Τσεχία, ναι. Τσεχία, Τουρκία, μετά, δηλαδή οι Ισπανοί αν δεν βαριότανε θα τους δρίχνανε τάλιρο. Ναι, σωστό. Τάλιρο σωστό. Θα. Δεν σωστό. Έχουν ψυχολογία οι Τούρκοι. Σωστό. Ο Τσέχος κοίταξε στα μάτια το... Ο Τσέχος κοίταξε στα μάτια το Χριστοκράτη. Τώρα τι να σε πω ρε φίλε. Αν δεν μπορέσει και δεν πάρει τη νίκη, τότε δικαιώνει το κοντός που βγάζει γλώσσα ότι έχει πολλές πιθανότητες και χάνω το στίγμα, περνάει η Αλβανία. Μαγκιά της Αλβανία θα περάσει. Όχι μόνο μαγκιά της Αλβανία. Αλλά με ένα γκολ θα σας δημιουργήσει και θέματα ψυχολογικά. Εσένα ναι, αυτά τους Έλληνες. Ξέρεις τι κάνει Γιώργο. Τα δικά του τα περνάει. Δεν καταλαβαίνω. Όχι ρε, τα δικά του τα περνάει για τον ονόνο. Κομπλεξικοί οι Έλληνες. Αυτά που τον ενοχλούν. Ρέμουν το φιλοκάρδι τους, μην περάσουν οι Αλβανοί. Γιατί λέει, σηκώσανε λέει, σηκώσανε τη σημαία λέει. Άκου να δεις τώρα. Έχει σημαία τώρα. Σηκώσα τη σημαία Αλβανή και φοβηθήκαμε εμείς. Ναι. Μας πήραν ναι, όλα ναι, τα λεφτά ναι. Να πούμε σουβλάκια και σουτζουκάκια οι άλλοι. Αυτά. Ναι. Και ο κόκκινος ο κόκκινος ο ρατσιστής. Δικά μου είναι αυτά, ο κόκκινος ο ρατσιστής φοβάται. Γεια σου συγγραφέα. Πρώτο τελευταίο. Μία δήλωση για τον ΠΑΟΚ και κλείνω. Μαζί θα προχωρήσουμε. Ναι. Πολύ καλή πορεία στο Champions League. Καλό απόγευμα. Όπα. Ύποπτος. Ναι. Ας δούμε. Τους παίχτες που μαζεύονται αύριο που λέει το πρωί ο Ραγκάτσης. Ο Κοντός. Ο Κοντός. Πού θα πάμε στο Champions League. Ο Κοντός. Ναι. Αυτός Κοντή, τώρα μας ακούσει τώρα. Τρελαίνεται τώρα. Τώρα αύριο. Μπορείς να βάλεις. Συγγνώμη. Ή να ακούσεις εκεί πέρα. Το Ρατόπουλο εκεί πέρα τον είχε κάνει. Βάιραλ μου. Κάθε πρωί τελείωνε. Άντε κάνε. Ποιος Ραγκάτσης ρε φίλε. Φοβάται να παίξει ο Ραγκάτσης να βάλει τώρα τον Καζαμπάκα να παίξει. Τον Μπούζο. Ναι, ναι. Ο Χέστης εμένα με έχει σκίσει και φοβάται να βάλει τον διευθυντή. Άσε βρε τώρα. Ναι, ναι, ναι. Άκου. Την ατάκα πάμε στον κόμο. Τι λέει συνέχεια. Κατάλαβες. Ναι, σε παίρνει και τις ατάκες. Πού να μιλήσει βρε τώρα. Τι να μας πει. Ο πρώην τριψήφιος. Ο πρώην. Ο Κόκκινος τώρα κάνει καταγγελία. Άκου τι κάνει ο Κόκκινος. Λέει δημόσια ο Κόκκινος. Ναι. Ότι ο Καζαμπάκας και ο Ραγκάτσης φοβούνται να σατιρίσουν άλλα μέλη το λέω του σταθμού. Όχι, για τον Μπούζο λέω ειδικά. Όχι, όχι, υπάρχουν κι άλλοι. Για τον Μπούζο είπα. Όχι, δεν υπάρχουν κι άλλοι. Εγώ είπα μόνο για τον διευθυντή του ραδιοφώνου. Δεν με ενδιαφέρουν οι υπόλοιποι. Άκουμε λίγο. Άκουμε λίγο. Εμένα φίλε. Δεν είναι μόνο ο Μπούζο. Μόνο για τον Μπούζο μιλάω. Υπάρχουν κι άλλοι. Μόνο για τον Μπούζο. Έχουν πάει στον Καζαμπάκα και του είπανε. Έτσι έμαθα εγώ. Εμά να μην μα σατιρίζει και τα λοιπά. Πήρε αυτό το σλουρ. Είναι αυτά. Όσο λέει βλακή, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Εγώ λέω για τον Μπούζο, φοβούνται. Τρέμουνε. Τρέμουνε, δεν τολμάνε τον Μπούζο. Είναι άλλη κρίση. Δεν με ενδιαφέρουν, φίλε. Εγώ λέω για τον Μπούζο. Δεν με ενδιαφέρει για του άλλου. Φοβούνται για τον Μπούζο. Μισά δεν θα τα λε εδώ. Λέγε φίλε. Ρε φίλε, συγγνώμη. Είναι ο Μπούζο διευθυντή του ραδιοφώνου.
Από τότε που έγινε σταμάτησαν τα viral, παιδί μου. Τι τα... με νοιάζουν οι υπόλοιποι, για το ραδιόφωνο μιλάω, για το διευθυντή. Καλό Μπούζο να έχουμε, λέμε, να μου κάθε μεσημέρι να... Πώς γελάει ο Μπούζος, ρε, κάτω. Εσύ γιατί δεν φοβάσαι. Αυτός φοβάται. Πρόσεχε να δεις, Κοκκινέ, Κοκκινέ. Ο Καμορανίση, το βράδυ που κάνει εκπομπή, λέει τον τέτοιον, αυτόν τον κολοσιαίο ηχολήπτη, το ακούς εκείνο. Ναι, ναι, ναι. Ο Καμουρανής εκεί πέρα αυτό δεν το ξεχνάει να πούμε. Δηλαδή ο Καμουρανής δεν πιάνει από κανένα. Ενώ τέτοιος να πούμε ο κοντός που λες εσύ ο Παλοφίτης, τα πιάνει όλα. Έλα ρε τώρα ο ερωτικός μετανάστης που έφυγε από την Επτάλαφο να μας μιλήσει για σεξ, έρωτα και τουρισμό. Ένα τελευταίο να προλάβω. Λαζό, άσο Τσεχία σήμερα, βάλε ένα σπίτι να πάρεις και ένα οικόπεδο. Ναι. Ορίστε! Έλα, καλησπέρα! Τσεχία είμαστε, ρε φίλε! Είμαστε! Τσεχία είμαστε! Ποια Τουρκία τώρα! Ναι. Φύγανε οι Ουκρανίδες, θα φύγουν και οι Τσεχίδες! Και τι θα βλέπουμε εμείς! Μπάλα δεν βλέπουμε! Ούτε κερκίδα δεν βλέπουμε! Σωστά! Ένα πραγματάκι μόνο θέλω να πω για το θέμα της ευθανασίας. Σταμάτα ρε κόκκινε με τα σλούρπ και τα σλούρπ. Έτσι τα διάλαμε τον κολοκαφέ σου σλούρπ. Λέγε φίλε με την ευθανασία, λέγε. Ναι, κοιτάξτε να δεις. Αν θέλω να κάνω ευθανασία, το πάω λίγο στο αντρικό, παίρνω ένα μαχαίρι, κόβω τις λέβες. Δεν το μπορώ τόσο πολύ αντρικό, παίρνω δύο κουτάκια στο παλαμίνι με 10 ευρώ και τέλωσα. Τώρα, αν θέλω να κάνω δώρο και φιγούρα και τα λοιπά... Δεν σ' ακούμε, φίλε. Και αν θέλω, λέω, να κάνω δώρο, φιγούρα και τα λοιπά, πάω Ελβετία, πληρώνω κλινικές και τα λοιπά. Γιατί πρέπει να το δηλώσεις, ρωτάω. Ναι, αυτό λέω κι εγώ. Αν όντως εγώ δεν αισθάνομαι καλά, νομίζω ότι έχασα κάθε ελπίδα. Να σ' ακούμε ρε φίλε, έταγαρο. Μπορώ να το κάνω και χωρίς πολύ φασαρία. Ναι. Γιατί μπορώ το... να το κάνω και δηλαδή λέει ο φίλος Δραπτόπουλε, αφού θέλει να το κάνει. Τώρα, αν θέλω να το δώσω δημοσιότητα, το κάνω για τη δημοσιότητα. Και για κανέναν άλλο λόγο. Φίλε, όπως και να έχει ο λόγος, εσύ τολμάς να το κάνεις. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω κάποιο λόγο να το κάνω. Γιατί να, τι να τολμήσω. Μήπως ζηλεύεις που άλλος έχει τα κότσια να με το κάνει. Με επιχειρήματα συγγνώμη. Σου είπε. Ναι, και εγώ το ρωτάω. Τι άπε τα επιχειρήματά του. Μήπως λέω εσύ, επειδή δεν έχεις κότσια να το κάνεις. Δεν βαστάν τα κότσια σου να το κάνεις. Πιθανόν κι εγώ. Να το χλεβάζουμε. Όχι, δεν χλεβάζω. Εγώ λέω για τη δημοσιότητα. Αν έχω κότσια, πολλά κότσια. Αντρικά κότσια. Παίρνω σου λέω ένα μαχαίρι, κόβω τις λέβες, κόβω το λαρίκι μου. Αν δεν μπορώ σου τόσο πολύ αντρικό, παίρνω δύο κουτάκια σκοπαλαμίνι. Καταλαβαίνω. Γεια σου φίλε. Γεια, γεια. Λοιπόν, δεν έχετε κουράγιο. Ανοίγεις λάθος κουβέντα. Πρώτον, δεν έχετε κουράγιο να το κάνετε, ούτε εγώ έχω κουράγιο να το κάνω. Αυτό το πράγμα που κάνω δεν ζηλεύετε. Βέλιος λέγεται. Βέλιος. Φοβάστε. Και δεύτερον, δεν το συζητήσω. Φοβάστε. Μόνος. Φοβάστε και μην περάσουν και οι Αλβανοί. Γιατί είστε κομπλεξικοί. Να περάσουν με την ευχή μου. Ποιος πώς. Με την ευχή μου να περάσουν. Άστα, κόκκι, δεν ισχύουν τα δικά σου. Το είπα. Άστα. Εγώ λέω σήμερα. Έκανε το σενάριο που να μην περάσει η Αλβανία. Φίλε, που σημαίνει. Είπα για ποιο λόγο είπα. Φοβάμαι μην το πάρει η Ισπανία. Όχι, φίλε. Ναι. Είπα. Άλλο για την Ισπανία, ναι. Φοβάμαι μην το πάρει η Ισπανία. Εκεί πε με και βγάζει. Τι ρατσιστή να σε πω. Για την Ισπανία. Δεν θέλω το πάρει Ισπανία. Δεν θέλω. Δεν μ' αρέσει. Ναι. Επειδή όμως δεν γιατί μας... δεν με λες ρατσιστή και με λες για τον Αλβανό. Γιατί δεν μας ακούνε οι Ισπανοί, ρε κόκκινε. Τι λες, ρε βλαμένε. Κατάλαβες. Δεν μας ακούνε οι Ισπανοί. Άμα μας ακούγαν οι Ισπανοί, δεν θα το έλεγες. Θα φοβόσου μήπως χάσεις κανένα μπό. Επειδή μας ακούνε όμως Αλβανοί, έβγαλες τώρα το σενάριο πώς να μην περάσει η Αλβανία. Είπες το θέλος. Κατά βάθος. Ο 5-12. Ακούω, λέω. Κατά βάθος, λέω. Εγώ δεν λέω ότι το κάνεις. Δικά εγώ... σου είναι αυτά. Ναι, κατά βάθος. Άκου τώρα τι λέει. Κόκκινο άσο Τουρκία είναι στάνταρ σαν το χ της Ιταλίας. Ρε φίλε. Αν ξέραμε ποια πραγματικά θα βγούνε, θα ήμασταν ζάμπλοι. Ρε φίλε, θα ήμασταν ναι. Λοιπόν, δεύτερον, δεν σου δίνουμε εδώ πέρα από το καλαμπούρι που κάνουμε ποτέ κάτι για να. Είναι αυτά που θα παίξω εγώ με τον Κωστή. Θα πάρουμε από 30 ευρώ με τον Κωστή, θα τα παίξουμε πάνω στο Τσεχία. Θα έχει λόγο να με βρίζει ο Κωστής αύριο. Κατάλαβες. Αν εσύ πιστεύεις. Μεγαλύτερη χασούρα στο live στο ότι θα βάλει γκολ η Πορτογαλία με την Αυστρία δεν υπήρξε. Παγκόσμια στο Τζίρο. Όλοι παίζανε θα βάλει. Και λέω και δοξάζω το Θεό που καθόμασταν με τη γυναίκα μου μέσα στο σπίτι και δεν βλέπαμε, δεν πήγα πουθενά και δεν έπαιξα ένα ευρώ. Και λέω σώθηκα. Σε κλείδωσε. Ναι, με κλείδωσε. Έφαγα παντόφλα. Λοιπόν,
Ακολουθεί το τρίτο ημίχρονο με τον Δημήτρη Καναλάκη, την Τάνια Δήμου και τον Κυριάκο Κύρσο, με τον Κωστή Δαλέτη το βράδυ. Όλοι μαζί αύριο. Καλή επιτυχία μας στην ομάδα της Τσεχίας σήμερα. Τσεχία σήμερα.